καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Διοικητική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Ελληνικών Ελλάδων. Θέλω να ευχαριστήσω τους πρόεδρους του Μητροπολιτείου που μας τιμήσανε, καθώς και τους επίσημους καλεσμένους μας, τους τοπικούς άρχοντες που είναι σήμερα μαζί μας. Παρόλο που ο Αύγουστος είναι ένα διακοπό, αυτό σημαίνει όμως ότι την ιδιωτική κοινότητα τιμάει γεγονότα όπως αυτό, από αυτό το μικρό Μητροπολιτείο. Θα κάνω μια μικρή τοποθέτηση έτσι να σας δείξω την υφιστάμενη κατάσταση. Θα ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας στη σημερινή διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής ΚΕΕ, την οποία φιλοξενεί για τέταρτη φορά το Επιτελητήριο στην τελευταία οκταετία, αποδεικνύοντας την ισχυρή βούληση του ανωτάτου επιμελητηριακού μας οργάνου να στηρίζει τον επιμελητηριακό θεσμό και στις πιο απόμακρες εσχατές της Ελλάδας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν ξανά στην Φλόρινα, στην βόρειο-αυτή περιοχή της Ελλάδας, η οποία αποτελεί και την νότια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο γεωγραφικός χαρακτήρας της Φλόρινας καθορίζει από τη μία πλευρά τη μέχρι τώρα φυσιογνωμία της περιοχής και τις δομικές της αδυναμίες ως μια απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας, αλλά από την άλλη πλευρά προσδιορίζει τη στρατηγική θέση και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής ως πύλη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Φλόρινα και γενικότερα η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι κυρίως γνωστή μέχρι τώρα ως ενεργειακός κόμβος ηλεκτροπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον Λιγνίτη. Η οικονομική όμως δραστηριότητα, η οποία όμως αργά ή γρήγορα θα εκλείψει και θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλες τουλάχιστον εξίσου προσωποχώρες παραγωγικές δραστηριότητες. Ο πρωτογενής τομέας δύναται να αυξήσει τη συμμετοχή του στο ακαθάριστο προϊόν της περιοχής, συμβάλλοντας στη βελτίωση της διατροφικής επάρκειας. Θέμα πλέον πολύ κρίσιμο μετά τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και στην αύξηση της απασχόλησης μέσω της αύξησης παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών και κοινοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερα τοπικής αξίας. Η Φλόρινα συγκεκριμένα παράγει μια σειρά υψηλής διατροφικής αξίας αγροδιατροφικά προϊόντα όπως φασόλια, τεριές, κρασιά, τυροκομικά, προϊόντα τα οποία προωθεί στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Ο δευτερογενής τομέας είναι πολύ λίγο αναπτυγμένος και εστιάζεται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης του αγροδιατροφικού και μεταλλευτικού κλάδου. Το εμπόριο και οι υπηρεσίες αντίστοιχα παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ανησυχητική πτώση που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες οικονομικές, υγειονομικές και ενεργειακές κρίσεις της τελευταίας δεκαπενταετίας. Ο τουρισμός επίσης παρουσίασε την τελευταία 25ετία μια σχετική άνθηση εξαιτίας ανάπτυξης αναλυτικών μορφών τουρισμού, χωρίς όμως να καταφέρουν να δημιουργήσουμε μια τουριστική ταυτότητα. Τα τελευταία όμως χρόνια, το τουριστικό ρεύμα ανακόπηκε και πολλές επενδύσεις στον τουριστικό, κυρίως τομέα, πάγωσαν. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονίσω ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από αξιόλογο φυσικό πλούτο και σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν ήπια μορφή τουριστική ανάπτυξη. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση του τουρισμού είναι η κατάλληλη προώθηση τουριστικού προϊόντος και η αναζήτηση νέων αγορών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η Φλόρινα συγκεκριμένα διαθέτει όμως και πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο με 6 λίμνες, σπάνια οικοσυστήματα όπως ο Εθνικός Δημός Πρεσπών, προστατευόμενες περιοχές Natura, πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά και πολιτιστική κίνηση. Τέλος, οι γνωστές βιομηχανίες και επιχειρηματικές υποδομές της περιοχής στην Βιβαία Φλόρινας καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια επιβίωσης καθώς η διασύνδεση των υποδομών αυτών με το κεντρικό συνδρομικό και δικό δίκτυο δεν έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες. Οι δυνατότητες όμως ανάπτυξης των βιομηχανικών και πολυματικών υποδομών στην περιοχή μας είναι τεράστιες, λόγω ακριβώς του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ως νότια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, μετεξελισσόμενη σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας πέραν του ενεργειακού της χαρακτήρα. Κυρίες και κύριοι, το Δημητήριο Φλόρινας, ως επίσημος σύμβουλος πολιτείας σε θέματα επιχειρηματικότητας, έχει επισημάνει πολλές φορές και θα συνεχίσει να το πράττει την αναγκαιότητα διαφοροποίησης τοπικού παραγωγικού και επιχειρηματικού μοντέλου της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και ιδίως των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν το 39% των επιχειρήσεων μελών μας.
Πέρα όμως από την κατάθεση προτάσεων, το Πνευματικό Φλόρινα υλοποίησε, υλοποιεί και θα συνεχίσει να υλοποιεί όσο οφείλει με τους περιορισμένους όμως πόρους που διαθέτει σειρά δράσεων ανάπτυξη τοπική επιχειρηματικότητα, προώθηση εξωστρέφεια τοπικών επιχειρήσεων, προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τη στήριξη τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων σε εκθέσει εσωτερικού και εξωτερικού, την διοργάνωση τοπικό, εθνικό και διεθνέ επίπεδο εκδηλώσεων προώθηση των τοπικών προϊόντων και γαστρονομία και ανάπτυξη περιοχή ω ένα πολλά υποσχόμενο αηφόρο τουριστικού προορισμού στην διεθνή τουριστική αγορά. Την διοργάνωση επιχειρηματικών επισκέψεων και συναντήσεων με διάφορα επιμελητήρια του εξωτερικού και εσωτερικού και την υπογραφή σχετικών μνημονίων προώθησης της επιμελητηριακής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Την διοργάνωση πολλών σεμιναριών κατάρτισης των επιχειρηματιών, εργαζόμενων και ανέργων της περιοχής, όπως το τελευταίο μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων που μας ανατέθηκε με προπολογισμό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ και εκπαίδευση 500 ανέργων. Στο σημείο αυτό δεν μπορεί να μην αναφερθώ στον κωδικό ρόλο που διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει το Πνευματικό Φλόρινας με την υλοποίηση των δύο ανοιχτών κέντρων πορείου με το Δήμο Αμιντέου και το Δήμο Φλόρινας. Το Δήμο Αμιντέου ήδη ξεκίνησε ο εργοδιάβος. Εν κατακλείδη, με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή εν ώψη απολιμνητοποίησης και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, η Φλόρινα έχει να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία της. Νέες μορφές ενέργειας στην περιοχή, φυσικό αέριο, υδρογόνο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να οδηγήσουν την ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που έχουν χαθεί συμπαρασύροντας στο έδαφος της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων και τυποποιημένων, μπορεί να εγγυηθούν νέες θέσεις εργασίας και ευημερίες στην περιοχή. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του τουρισμού. Με δυναμικές παρεμβάσεις υποδομές και στο μάρκετινγκ, μπορεί να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη της περιοχής, με προϋπόθεση την αποκατάσταση του οδικού δικτύου κάθετος άξονας σιδηρόδρομος. Συνοπτικά, σας αναφέρω δράσεις του Πνευματικού με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και της περιοχής. Εκπαίδευση. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουμε εκπαιδεύσει 6.500 μέλη μας και εργαζόμενους επιχειρήσεις μέσω σεμιναρίων σε θέματα εξαγωγών, εμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο, ΕΦΕ, τεχνική ασφαλεία, τηλεφωνική πωλησία και άλλα. Παιδεία. Επίσκεψη σε όλες τις σχολικές μονάδες με το βάθμιο και δευτεροβάθμιο εκπαίδευση σχολών ΕΠΑΣ, ΟΠΑΛ, ΟΑΕΒ και σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, υπογραφή συμφώνου συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικά προγράμματα διδασκαλίας με σκοπό την ανάπτυξη τοπικών προϊόντων και την τοπική καταναλωτική συνείδηση. Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευση 550 παιδιών δημοτικού, τις μεταπαιδικές μονάδες μας για να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα και το παραγόμενο πλούτο της περιοχής. Ανάπτυξη της γαστρονομίας περιοχής μέσω μαγειρικής. Δημιουργία του πρώτου παραμεθιού για την προώθηση τοπικών προϊόντων και της Φλόρινας ως τουριστικού προϊόντος, η Μάγισσα Τσούσκα και το Χιόνι. Συνέδρια. Πραγματοποιήθηκαν τρία μεγάλα συνέδρια που στόχο είχαν την επανεκκίνηση οικονομίας, την διαβαλκανική συνεργασία και τη συνεργασία με όλα τα επιμελητήρια της Ευρώπης. Το συνέδριο ήταν το 2014, έρευνα το 2016 και το πλήρω το 2020 την απολυμνητοποίηση. Αναδείξαμε τα συμπληρωτικά μέλη τη Περιφερειακή Ευρώπη Φλόρινας, τι δομικέ αδυναμίε, τα τοπικά προϊόντα αλλά και τη δυναμική όλων των εμπορικών, τουριστικών και μεταπηδικών επιχειρήσεων. Επίσης, πραγματοποιήσαμε συνέδριο με θέματα καταναλώνει παράγωγο στηρίζοντα το προϊόντα του τόπου μου. Σύμφωνα συνεργασία, υπογράψαμε σύμφωνα συνεργασία με 10 ξένα επιμελητήρια και 3 ελληνικά. Είμαστε μέλος του Δικτύου Ελληνικών και Κυπριακών Επιμελητηρίων. Με τον τρόπο αυτό, προωθούμε τα τοπικά προϊόντα και τοπική επιχειρηματικότητα στις ξένες και τόπιες αγορές εκθέσεις. Κάθε χρόνο συμμετέχουν σε 4 εκθέσεις του εσωτερικού και 3 εκθέσεις του εξωτερικού. Πραγματοποιούνται επίσης 2 συναντήσεις B2B σε ξένες χώρες. Συμμετοχή τουριστικών και μεταπηδικών επιχειρήσεων. Στήριξη τοπική επιχειρηματικότητα. Μεγάλη έρευνα του 2015 με την ΕΣΕΕ με θέμα για σωματικές μετακινήσεις περιοχής της Φλόρινας. Δεκάδες παρεμβάσεις γνωστοποίησης των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα της περιοχής Φλόρινας. Ανεργία, αντικατάσταση αγορά της γειτονική αγορά πλήτωρα, ειδικό συντελεστή ΦΠΑ, ειδικό φορολογικό συντελεστή, ειδική φορολογική ζώνη. Διαμαρτυρίες κοινοτοποίησης, δεκάδες για τις αυξήσεις τιμών πετρελαίου για την αντικατάσταση αγορά, διαμαρτυρίες για φορολογικό ασφαλιστικό προτάσεις, αύξηση χρηματοδοτικών εργαλείων με πνευματικούς όρους χωρίς αποκλεισμούς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μείωση φορολογικού συντελεστή, ρυθμίση οφειλών ασφαλιστικών, εγκρίση όλων των προτάσεων χωρίς αποκλεισμού λόγω COVID, υπαγωγή νέων κάρτ σε χρηματοδοτήσεις που δεν ήταν επιλέξιμη. Έργα. Δημιουργία εμπορικών δρόμων όπερ μόρ Φλόρινας Αμιντέου. Ωφελούμε στη Φλόρινα 187 καταστήματα και στο Αμίντεο 192. 92, όχι 192. Ολοκλήρωση ψηφιακή σύγκληση του επιμελητηρίου μας.
αναβάθμιση λειτουργικών υπηρεσιών. Υλοποίηση δύο μεγάλων έργων ελίπτωρη, ανάδειξη και εξυγνωσία μουσική παράδοση τοπικών προϊόντων και τουριστικού προορισμού στο Αμίδιο και στην Πρέσπα. Διοργάνωση εκδήλωση φασόλια Τσεϊόνια στην Πρέσπα. Εκδήλωση υποδοχή για του Αποδήμου, δημιουργείο βίντεο προβολή με 25 και πλέον επιχειρήσει και ανάδειξη τη περιφερειακή ενότητα πλέον ω αγροτουριστικού προορισμού. Εκδήλωση και εξυγνωσία με 35 επιχειρήσει μα στην Πάφο τη Κύπρου. Ημερίδες, δεκάδες ημερίδες εξοδικαστικού μηχανισμού, ρυθμίσεις θεών, σεμινάρια για εργατικά προϊόντα, ημερίδες για μεταποίηση προϊόντα για την καταναλωτική συνείδηση και πολλές άλλες. Κοινωνικές προσφορές. Πάνω από 3 χρόνια είμαστε από τους βασικούς προμηθευτές δημών προϊόντων στο γεροκομείο, που ταΐζει και ρέμει τρόπο υπηρεσίας σε 180 πόρους. Επίσης, έχουμε δώσει στον ερυθρό σταυρό μεγάλες ποσότητες προϊόντων, καθώς επίσης και τελευταία στο αδελφό επιμελητήριο της Μαγνησίας, όπου είχε προβλήματα, στείλαμε εμφιαλωμένα νερά. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, ελπίζοντας ότι η σημερινή συνεδρία της Επιμέλειας Διοικητικής Επιτροπής της Τελικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος θα συμβάλλει σε περαιτέρω προώθηση και τεκμηρίωση των παραπάνω θέσεων του Επιμελητηρίου Φλόρινας μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, τόσο σε εσάς, κύριοι συνάδελφοι, όσο και στους επισκέπτες και θεσμικούς για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαχαλίδη για την εισήγησή του. Αποδείξατε, κύριε Πρόεδρε, ότι το επιμελητήριό σας, εκτός από επιχειρηματικό, έχει και κοινωνικό, πολιτιστικό, αλλά και ανθρώπινο πρόσωπο, κάτι που αυτές τις εποχές που ζούμε είναι απαραίτητο. Πριν πάρει το λόγο καλωσορίζουμε και τον Αντιδήμαρχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλωστε, τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρηματικότητα πάνε μαζί. Τόσο περισσότερο δίνει χαρά στην σημερινή μας. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Τσότσος, θα ήθελα να πω ότι... Παιδιά που μιλάμε για χαιρετισμούς και όλοι στο αντίδημαρχος, ο κύριος Μπέλτσος Αθανάσης. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Θα πω ότι παρευρίσκονται ακόμη και έρχονται συνέχεια ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Χίου, ο κύριος Λεγάτος, από τη Μυτιλήνη, ο κύριος Μητλιάκας, με το επιτελείο του. Κοζάνη, συγγνώμη. Από το Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκη, η κυρία Αλεξιάδου. Είδα άρτη αφηθής από την Κόρινθο, από το Επιμελητήριο Κόρινθο, στο Βάθος. Πολύ επιμελητηριακή, βιωτή ο κύριος Μητάς, ο κύριος Μακρόπολος, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Για το ΕΒΑΕ είπαμε ο κύριος Δοντάς. Καλκίδα. Βέβαια, ο κύριος Κωνσταντίνου πάντα μπροστά. Έχει το πτωχευτικό δίκαιο είναι πάνω του. Προσπαθεί πάντα. Κύριε Ιορδάνη, έχετε το λόγο. Έχουμε και ένοπλες δυνάμεις. Κύριε Πολίτη, σας καλωσορίζουμε. Να είστε καλά, καλύπτει την διευρυμένη διοικητική, η κυρία Νεφέλη Ράντου, η οποία είναι έγκυπτος δημοσιογράφος και πάντα μαζί με τον φίλο μας τον Νίκο τον Υποφάτη καλύπτουν το επιχειρηματικό ρεπορτάζ όχι της κεντρικής έδρας, όχι των Αθηνών, αλλά και όλας της χώρας. Κύριε Τσότσο, έχετε το λόγο. Η πείρα σας, η εμπειρία σας, πιστεύω θα είναι ωφέλιμη για όλους μας. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και εκ μέρους του Προέδρου μας, του κυρίου Μασούτη, ο οποίος για λόγους πέραν της τελείωσης του δεν μπορείς να παραμεθείς σήμερα εδώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως ότι η Κεντρική Ένωση στηρίζει τα περιφερειακά επιμελητήρια και ειδικότερα θα έλεγα το επιμελητήριο της Φλόρινας, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος ο κ. Σαχαλίδης. Τέταρτη φορά είναι που ερχόμαστε εδώ πραγματικά, όπως γίνεται και σε όλα τα επιμελητήρια. Άκουσα με προσοχή
στα όσα αναφέρθηκε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, αγαπητοί φίλε Σάβα, διότι εδώ παρίσταται και εκπρόσωποι της κοινωνίας, γιατί παίζουν και έναν προκέφοντα ρόλο σε διάφορους τομείς. Και που σημαίνει ότι τα μηνύματά σου πήγαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Η δράση που έδειξε και την οποία περιέγραψε πραγματικά είναι αξιόλογη. Ο αγώνας των επιμελητηρίων είναι ένας και μοναδικός. Πώς θα προωθήσει, πώς θα προβάλλει τα προβλήματα των μικρών, ειδικότερα και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να βοηθήσει την επίλυσή τους στο μέτρο του δυνατού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως, οι δυσκολίες πάντα υπάρχουν και το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας, ότι ανάλογα το πώς αρέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην οποιαδήποτε πολιτεία, έτσι την αντιμετωπίζουν. Άλλοτε την βλέπουν ότι είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας, ακούτε ραχοκοκαλιά της οικονομίας και χίλια δυο. Όταν έρθει όμως η πληρωμή του χρόνου και η πληρωμή κάθε έτος, τότε αλλάζει το σκεπτικό τους. Και μάλιστα φτάσαμε σε σημείο πολλές φορές να αναλογιστούμε. Έχουμε έρθει πάλι στο παρελθόν όπου τον οποιοδήποτε επιχειρηματία χαρακτήριζαν για να μην πω τους χαρακτηρισμούς με τα χειρότερα. Και εμείς τι απαντάμε σε αυτούς, ότι δεν είμαστε η πραγματική στήριξη της οικονομίας. Χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρχει οικονομία. Χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρχουν και θέσεις εργασίας. Άρα ο εργαζόμενος και ο επιχειρηματίας έχουν ταυτίσει τη μοίρα τους, είναι κοινοί. Πάει καλά η επιχείρηση, θα πάει καλά και ο εργαζόμενος. Βουλιάζει η επιχείρηση, δυστυχώς τα προβλήματα θα δημιουργούν. Και ακούμε και τώρα μάλιστα που τα πράγματα έχουν αλλάξει και φαίνεται ότι κάπως καλύτερα που περάσαμε τόσες και τόσες δυσκολίες και μάλιστα είμαστε και σε μια εποχή που βλέπουμε ότι γύρω μας έχουμε και πολέμους. Περάσαμε την πανδημία, περάσαμε την ενεργειακή κρίση, περάσαμε και η οικονομική κρίση την δεκαετία πριν. Μην την ξεχνάμε και αυτά ξέρετε δεν είναι κάτι που πέρασε και τελείωσε. Μπορεί να στριφογυρίζει. Ανάλογα πώς πάει η πορεία της οικονομίας παγκοσμίως. Διότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να έχει ορισμένα θετικά, όμως έχει και πολλά αρνητικά. Και τα βλέπουμε στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, ο επιχειρηματικός κόσμος πάντα πληρώνει το μάρμα. Πάντα οτιδήποτε και θα θελήσει να σχεδιάσει η πολιτεία, κάνει κάποιους οικονομικούς υπολογισμούς. Για τους οποίους θα μου επιτρέψει να πω πολλές φορές, παρά το ότι είμαστε σύμβουλοι της πολιτείας, έτσι λέει ο νόμος, ότι τα επιμελητήρια είναι σύμβουλοι της πολιτείας, και εμείς τι λέμε στην πολιτεία. Ακούστε μας. Εάν αυτά που θα σας πούμε σας αρέσουν, κρατήστε τα. Εάν δεν σας αρέσουν, πετάξτε τα. Ακούστε μας όμως. Πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε οικονομικό πρόγραμμα ή σχέδιο ή φορολογικό ή χρηματοδοτικό, όλα γενικά αυτά. Δυστυχώς θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε λίγες περιπτώσεις και μάλιστα όπου μας ακούσανε πραγματικά υπήρχαν αποτελέσματα. Ο κύριος Καβαδάς τον βλέπω με ιδιαίτερη προσοχή, με παρακολουθεί και ξέρει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Όταν στην πανδημία τους είπαμε δώστε στοχευμένα μέτρα, τότε πράγματι στοχεύσαν και ορθώς στοχεύσαν. Όταν ξεκινούσαν όμως και δίναν οριζόντια, τα πράγματα δεν ήταν καλά. Σε οριζόντια μέτρα υπάρχει το δίκαιο, υπάρχει και το άδικο. Αποτέλεσμα, το τελευταίο φορολογικό που ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Ενώ τους είχαμε πει, καθίστε να τους συζητήσουμε, μετά βγάλετε το νομοσχέδιο σε διαβούλευση για να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Διότι αν το βγάλει στη διαβούλευση χωρίς να συζητήσεις, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα διορθώνονται. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και ακόμη επιμένουμε. Και τι απαντάει η πολιτεία σήμερα. Λέει ναι, θα το δούμε σε κάποιες περιπτώσεις, θα διορθώσουμε. Άρα έχει αντιληφθεί ότι έχει κάνει ένα λάθος. Θα μου πείτε, ένας που δουλεύει δεν θα κάνει λάθος. Βεβαίως. Αλλά η πρόνοια είναι να μπορείς να προλαβαίνεις τα λάθη αυτά για να διορθώσεις τις καταστάσεις. Τι ζητάει ο επιχειρηματικός κόσμος. Πάντα ζητάει να εφαρμοστεί το δίκτυο. Ποιοι είναι υπέρ της φοροδιαφυγής ή κατά της φοροδιαφυγής. Είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Γιατί είναι. Γιατί ξέρουμε εμείς,
εάν πράγματι παταχθεί η φοροδιαφυγή, θα υπάρχει ελάττωση των φορολογικών των δικών μας. Όσο δεν πατάσσεται και αναπτύσσεται η φοροδιαφυγή, δυστυχώς θα πληρώνουμε εμείς, ειδικότερα οι μικροί, οι μικρομεσαίοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι μεγάλοι δεν έχουν πρόβλημα. Τις μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι τόσο οργανωμένες που και την καρτίτσα που θα τη χρησιμοποιήσουν για την επιχείρησή τους θα τη δικαιολογήσουν. Ο μικρός δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα πράγματα. Θα μου πείτε, δεν ξεπεράσαμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Βεβαίως ξεπεράσαμε. Αν θυμόμαστε το μνημόνιο, όπως προανέφερα προηγουμένως, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, όλα αυτά τα πράγματα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, που δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Η πολιτεία διέθεσε 57 δις διέθεσε για να κρατήσει την οικονομία όρθια, για να κρατήσει τις επιχειρήσεις, για να κρατήσει τις θέσεις εργασίας. Ήταν θετικότατα. Είπε ναι ότι θα μειώσει τη φορολογία, από εκεί κάποιοι παλιότερα είχαν υποσχεθεί 12,5 δις παροχές και τελικά δεν εδόθησαν και εισέπραξαν αντιστοίχως όλα αυτά τα πράγματα. Ήρθε και έδωσε πράγματα, ελάχνε τη φορολογία. Είχαν υποσχεθεί ότι το 29 το κατεβάσουν στο 20, το έχουν πάει στο 22. Υπάρχει μία ώρα την οποία πρέπει να τη δώσουν. Είχαν πει ότι θα καταργήσουν το τέλος επιβεβαίωματος. Ακόμη δεν το βλέπουμε, κάτι συζητείται. Για πολλούς το τέλος επιβεβαίωματος, για τους μεγάλους ειδικότερα, μπορεί να μην είναι μεγάλο. Για τους μικρούς είναι. Είναι ένας μισθός του έτους. Είναι ένας κανονικός μισθός. Προκαταβολή φόρου. Γιατί τάχα θα πρέπει να πληρώνουμε την προκαταβολή όταν δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό κράτος. Και θα έλεγα το εξής. Έγινε ένα βήμα καλό, θετικό, από την σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Πήγε από το 100 στο 80% και 50% στα φυσικά πρόσωπα. Άρα η δυνατότητα υπάρχει. Τουλάχιστον να πάει στο 50% ότι είναι και στα φυσικά πρόσωπα. Επιχείρηση μία, επιχείρηση και ατομική. Για να μπορέσουν και αυτοί να μπορέσουν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους κατά κάποιον τρόπο. Η φορολογία. Πάντα εδώ φωνάζουμε και τα λέμε όταν βρισκόμαστε ότι δεν μπορεί κάθε τόσο να αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό σύστημα είναι η κανόνες του παιχνιδιού που πρέπει να είναι σταθερή. Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα μπορεί πραγματικά να δώσει προοπτική στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν διαφορετικά. Όταν όμως έρχεται και αλλάζει και οι γυναίκες σας που τους συγχωρέσουν σαν τη γυναικεία μόδα κάθε τσάμινο γυρίζει και αλλάζει η μόδα η γυναικεία, έρχεται και το φορολογικό, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ζούμε. Και μάλιστα δεν είναι καθόλου σωστό όταν βγαίνουν εκ των προτέρων και λένε εμείς θα εισπράξουμε με αυτό το φορολογικό σύστημα 650 εκατομμύρια. Όχι. Αυτό είναι φόρος κατά κεφαλή. Ή τέλος επιδέματος ήταν ή αυτό είναι έρχεται αυτό. Δεν μπορεί να λες ότι εκ των προτέρων εγώ ξέρω τι θα εισπράξω. Και δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει ότι σε επιχείρηση υπάρχει και η ζημία. Υπάρχει το κέρδος, αλλά υπάρχει και η ζημία μέσα. Και δεν μπορεί να έρχεσαι πίσω στην πενταετία να λες ότι ξέρεις, στην πενταετία θα σου υπολογίσει το σύνολο και να σου βάλω και το τεκμήριο. Τι ήταν το τεκμήριο? Ήταν κάτι παλιά που εφαρμόστηκε και το κατήργησαν. Και τώρα ξαναήρθε. Άρα λοιπόν τι έγινε τώρα? Ή το μέτρο απέτυχε ή νομίζω ότι επέτυχε και εγώ μέσα αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να μιλήσω επίσης για ένα βασικό θέμα που είναι η χρηματοδότηση. Ακούτε τελευταία πράγματι και υπάρχουν αυτά. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο ζητάμε να κατευθυνθεί μέρος προς τις μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχει το ΕΣΠΑ, το περίφημο, που είναι χρήματα πραγματικά. Και αυτά πρέπει να ταγευτούν και οι μικρές επιχειρήσεις. Να προχωρήσει τα όρια που λέει από τόσο μέχρι τόσο πρέπει να πέσουν. Αν δεν πέσουν, οι μικροί δεν θα μπορέσουν να μπουν μέσα. Έχουμε όμως το θέμα το μεγάλο και το σκληρό, που είναι οι τράπεζες. Αν υπολογίσετε, και είμαι σίγουρος ότι το έχετε υπολογίσει, θα βλέπετε για 10 ευρώ σου παίρνει 0,60 αυτή τη στιγμή προμήθεια. Δηλαδή με τι δουλεύει? Δουλεύουν με 6 με 10%. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν καταγράψει τέτοια κέρδη οι τράπεζες. Και ποιες είναι οι τράπεζες? Οι τράπεζες τις οποίες ο ελληνικός λαός δυο φορές τις έσωσε. Τώρα δοθήκανε σε ξένους, σε άλλα πάνση ή οτιδήποτε άλλο. Και βλέπετε ένα σκληρό πρόσωπο υπάρχει από τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση. Ας τολμήσει κανένας να πάει στην τράπεζα για να πάρει χρηματοδότηση. Τώρα βρήκαν και έναν άλλον
λόγο και λέει, βεβαίως θα σε χρηματοδοτήσω. Πώς? Θα κάνω μια διευρυμένη συνεργασία. Δηλαδή, τι θα πει διευρυμένη συνεργασία? Θα φέρετε κάποια κατάθεση, να πάρετε κανένα ομόλογο, δηλαδή τα λεφτά που θα δώσεις εσύ να σας δανείσουν. Αυτή είναι. Με αυτά τα επιτόκια που υπάρχουν, τα ληστρικά, αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα είναι τα πράγματα. Με όσα είπα, δεν θέλω να περάσω μια απεσιοδοξία. Εγώ επίσης είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Όλα αυτά τα έχουμε περάσει και τα έχουμε ξεπεράσει. Και θα τα ξεπεράσουν αυτή τη στιγμή. Επειδή όμως βρίσκομαι ειλικρινά σε μια περιοχή από την οποία κατάγομαι και συγκεκριμένα για όσους δεν με γνωρίζουν, να σου πω ότι είναι από το Μεσοχώρι Φλωρίνης. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, ας μην ξέρετε φράση. Περνάει η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή μια δύσκολη κατάσταση μετά την απολυμνητοποίηση. Και σίγουρα έχετε ακούσει όλοι σας γενικά ότι υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια για την ανάπτυξη της περιοχής. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι. Μέχρι τώρα πάντως έχουν φανεί λίγα πράγματα. Γιατί το λέω και το τονίζω αυτό. Όποια επένδυση και αν γίνει στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα, θα πρέπει να πάει στις τοπικές κοινωνίες. Αν επενδύσουν οι μεγάλοι ή οτιδήποτε άλλο, που συνηθίζεται ή οτιδήποτε άλλο, όχι ότι δεν δίνουν δουλειά, δίνουν και αυτοί δουλειά. Όμως, τα οικονομικά δεν μένουν. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο κ. Μιλιάδας το ξέρει, το έχουμε συζητήσει με τον πρόεδρο του Δημητρίου Κοζάνης, αλλά και ο Σάββας το γνωρίζει πάρα πολύ. Στο χώρο της Βορειοελλάδος υπάρχουν 4.500 μικροεπενδυτές από τον Εύρο μέχρι την Καστοριά. Αυτοί θέλουν να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια. Άπε, νερό, ήλιο και τον άνεμο. Δυστυχώς, αυτοί οι μικροί έχουν εγκλωβιστεί. Και μάλιστα, τι έκανε ο ΔΕΠΙΕ, είπε, για να μείνετε ζωντανοί, θα καταθέσετε τις εγγυητικές σας. Και μιλάω πάντα για μικροεπενδυτές της τάξης των 300.000, 250, 400.000. Δηλαδή, οι οικονομίες ετών που μπορούσαν να τις επενδύσουν. Αυτές οι επενδύσεις στον χώρο της Βορειοελλάδος θα ήταν της τάξης των 2 δις. Και επενδύσεις είναι οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν μέσα σε ένα χρόνο. Δυστυχώς ο ΔΕΠΙΕ δεν έχει δίκιο τέτοιο. Και λέει είναι κορασμένο. Και μάλιστα στο ενεργειακό φόρουμ που κάναμε στην Κοζάνη, ο Γενικός Διευθυντής όταν του είπα τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, μου λέει πρόεδρε δεν υπάρχει δυνατότητα. Πώς υπάρχει για τους μεγάλους οι οποίοι έρχονται και στείλουν ή στην υψηλή ή στην χαμηλή και παίρνουν 10 μεγαβάτ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα έπρεπε να δείτε πρώτα τις τοπικές κοινωνίες? Διότι οι τοπικές κοινωνίες, οι επενδύσεις που θα κάνουν, οι οικονομίες αυτές θα μείνουν στον τόπο. Θα μείνει στη Φλόρινα, θα μείνει στον Εύρο ή οπουδήποτε άλλο. Τα μεγάλα δεν μένουν. Πάνε κάπου αλλού. Ή Φάνσινη ή οτιδήποτε άλλο σε αυτή την περίπτωση. Και αφού θέλατε, είπατε ότι υπάρχουν πολλοί αιριτζίδες σε αυτή την ενέργεια. Ωραία. Ζητήσατε τι? Να καταβληθούν εγγυητικές για κάθε αίτηση. Καταβλήθηκαν. Τι κάνατε? Ξεκαθάρισαν κάπου χίλιες και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτές τις στις καταθέσεις των χρημάτων των εγγυητικών από τις χώρες. Ωραία, καθαρίσατε. Γιατί τις εγγυητικές δεν τις επιστρέφετε? Είναι ρευστό χρήμα. Γιατί το στερείτε από τον μικροεπενδυτή, από τον επιχειρηματία ή από οποιονδήποτε, ας πούμε? Για ποιο λόγο? Έχεις δίκιο, μου λέει, αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δείτε. Το άλλο θα δώσετε σε όλους χώρο πράγματι για να επενδύσουνε? Όλα αυτά τα λεφτά των μικρών θα μέναν εδώ, θα μέναν. Θα μέναν και στο χωριό και ένας μικροεπενδυτής. Αυτό έχει σχέση και με το δημογραφικό. Σήμερα τα χωριά, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα εδώ, τα περισσότερα έχουν ερημωθεί. Αν ξεκινήσω από το χωριό μου και πω ότι ήταν ένα μεγάλο χώρο, έχει φτάσει να έχει 150-200 άτομα. Και η οικογενειακότητα είναι εδώ. Το χωριό δημιουργούσε, βοηθούσε στο δημογραφικό. Όποιος εργάζεται στο χωριό και δουλεύει και κάνει, κάνει και δουλεύει. Σήμερα ο νέος που φεύγει και πάει Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι τελειωμένος. Με 7 και 8 εκατοστάρικα το μισθό
δεν μπορεί να κάνει ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Γι' αυτό και το, η διαιτητικότητα δυστυχώς όσο πάει και αυξάνει περισσότερο. Όμως για να κλείσω προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί είπα ότι είμαι φύσος αισιόδοξος άνθρωπος, είναι ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Δεν αντιδικούμε με την κυβέρνηση. Θέλουμε να καταλάβει η όποια κυβέρνηση και αν είναι αυτή, ότι με έναν καλό διάλογο μπορούν να βγουν καλά αποτελέσματα. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι εδώ υπάρχουν άτομα, όπως ακούστε και του κ. Καβατά, άτομα οι οποίοι γνωρίζουν τις καταστάσεις, υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες και ζητάμε από την πολιτεία να μας ακούσει. Να μας ακούσει για να προωθήσουμε τα προβλήματα που απασχολούν όλες τις επιχειρήσεις γενικότερα. Και καταλήγοντας θα λέω ότι θα πρέπει να δει την μικρή επιχείρηση. Αυτή είναι που δίνει και 700.000 θέσεις εργασίας. Και σε ένα, θα έλεγα, επίπεδο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, το λέει η ίδια η πολιτεία. Λέει ότι η ανεργία έπεσε και έπεσε πραγματικά. Δεν μπορεί όμως να έχεις 60.000 έλλειψη θέσεων εργασίας και να έχεις μια ανεργία στο 10%. Αν ήταν στο 5%, θα έλεγα ναι, πράγματι δικαιολογείται να έχεις αυτές τις θέσεις εργασίας. Εδώ όχι. Τα επιδόματα που υπάρχουν, έχουμε πει να γίνουν επιδόματα εργασίας. Να στηριχθεί η επιχείρηση, να στηριχθεί και ο εργαζόμενος, γιατί σήμερα τι λέει. Όταν κατεβαίνω στην αίθουσα από το γραφείο μου και περπατήσω στις 10 η ώρα το πρωί, θα δω τις καφετέριες όλες γεμάτες από νέους ανθρώπους, οι οποίοι την πέτρα να πιάσουν θα τη σπάσουν, που λέει ο λόγος. Δεν μπορεί όμως αυτός ο νέος άνθρωπος, ποιο είναι το όραμά του για να εξαρτάται από το επίδομα που θα πάρει το 530 ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό γίνεται γιατί έχει εξασφαλίσει μέχρι τα 30 του, μένει με τους γονείς του, τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, έχει εξασφαλίσει το φαγητό του και σου λέει παίρνω 530 και αν κάνω και καμία μαύρη εργασία παραπέρα και εξοικονομήσω καμιά αυτό. Και για να κλείσω να πω το εξής. Λέει η πολιτεία, θέλω να πατάξω τη φοροδιαφυγή. Πολύ ωραία. Η φοροδιαφυγή, η μεγάλη φοροδιαφυγή υπάρχει στο εστεγασμένο εμπόριο. Μήπως δεν γνωρίζει ποιοι είναι. Εγώ θα τους πω. Όταν ήρθε εμένα ο πρόεδρος ηλεκτρολόγων και μου είπε πρόεδρε, εγώ θα διαγραφώ και θα δουλέψω. Αυτός θα πάρει το επίδομα, αυτός θα πάρει για το πετρέλαιο, αυτός θα πάρει τις ενισχύσεις, αυτός θα πάρει και τη μαύρη εργασία και τους λένε τα ξέρετε. Να μην πω σε τάξεις να πω ποιοι είναι. Όλοι μας εδώ, αν καθίσουμε κατηγορία και συζητήσουμε, θα βρούμε. Είναι 7-8 επαγγέλματα βασικά που κάνουν τη φοροδιαφυγή. Τους έρχονται, μόνοι μας τους γνωρίζουμε, έχω πάει σε αυτούς. Τους ξέρετε. Ασχοληθείτε λοιπόν να πατάξετε τη φοροδιαφυγή όταν πατάξετε αυτούς που πραγματικά φοροδιαφέρουν. Εμείς στεκόμαστε ως αλλογή της πολιτείας και αλλογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πραγματικά και για αυτούς θα παλέψουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσότσο. Όποιος πέρασε από αυτό το σχολείο που λέγεται Μιλητήριο έχει βγει πιο σωστός και πιο γνώσης στα θέματα του επιχειρήματος. Σε αυτό το σχολείο ανάμεσά μας είναι δύο καθηγητές. Ο κύριος Τσότσος και ο κύριος Καβατάς, που με την εμπειρία τους νομίζω ότι συμβάλλουν στην αλλαγή φιλοσοφίας του επιχειρήματος με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως θέλουν μια συνεχή συνεργασία. Το όλοι μαζί το λέμε και, το εννοούμε. Αρκεί να υπάρχει υπευθυνότητα και προσιλούση στο στόχο. Συνεχίζοντας το πρόγραμμα, θα ήθελα ένα χαιρετισμό από τους τοπικούς άρχοντες και θα ακούσω από τον Περιφερειάρχη το θεματικό ένα χαιρετισμό. Κύριε Περιφερειάρχη, είπαμε επιχειρηματικότητα και τοπική αυτοδιοίκηση είναι... γιατί θα τα πούμε όλοι, αγαπητέ Σάβα. Νομίζω πως εκείνο που πρέπει να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα και σε μένα και σε όλο αυτόν τον κόσμο να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Νομίζω πως πρώτη φορά βρίσκομαι σε μια τέτοια συνεδρίαση και εντυπωσιάστηκα από την ομιλία του συντοπίτη μας εδώ,
γιατί φαίνεται ότι είναι γνώστης πολλών. Και πραγματικά έτσι είναι, όπως τα αναλύσατε ελαφρά, γιατί το έχουμε βιώσει το πετσί μας και εμείς, οι μικρομεσαίοι, την έχουμε πατήσει, σας το λέμε, και είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και ψάχνουμε από την πολιτεία, από αυτή την κυβέρνηση, να μας ακούσει και εμάς. Γιατί όταν φτιάχναμε ενεργειακές κοινότητες το 2017, κάποιοι δεν ξέραν τι είναι ενεργειακές κοινότητες και μάλιστα μας υπόσχονταν να λαγούσουμε πεταρχίλια και ερχόμαστε τώρα να έχουμε δώσει όλες μας τις οικονομίες και ξαφνικά να μας βγαίνει ο τάδε μεγάλος και ο πιο μεγάλος. Η εταιρεία από όλες οι εταιρείες από τη Σκανδιναβία έχουν πιάσει πόστα εδώ στην περιοχή μας, από το Μεσοφόρι μέχρι το Κέλλη και δεν σημαζεύεται. Άρα λοιπόν αυτά που είπατε τα επικροτούμε. Εγώ θα σταθώ και θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης, γιατί είναι η τέταρτη φορά όπως άκουσα που έρχεται εδώ στην Φλόρινα. Άρα σημαίνει ότι έχουμε ένα δέσιμο, μας υποδηγίζετε, μας αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κοντά συμπληρώνει το Επιμελητήριο Φλόρινας κοντά έναν αιώνα, 90 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας σε όλους αυτούς που πέρασαν, σε όλους αυτούς που είναι εδώ και είναι εν ενεργεία. Ακούσαμε τον αγαπητό Σάββα να απαριθμεί ένα πλήθος από δράσεις, πράγματι έτσι είναι και όλοι το στηρίζουμε, γιατί έχει ανεβάσει το Επιμελητήριο της Φλόρινας κατακόρυφα και μάλιστα έχει βοηθήσει πάρα πολύ πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και μπράβο και αυτών και των συνεργατών του. Άρα νομίζω πως δίκαια στεκόμαστε στο πλευρό σας και θα είμαστε συνέχεια. Ως Περιφερειακή Αρχή εκείνο που έχω να πω είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα επιμελητήρια. Νομίζω πως είναι το νούμερο ένα ο συμβουλευτικός αυτός φορέας, οργανισμός, ο οποίος μπορεί να δώσει αναπτυξιακή διάσταση όχι μόνο στη Φλόρινα, σε όλη την Ελλάδα και θα πρέπει εμείς τουλάχιστον ως νέα περιφερειακή αρχή το έχουμε ως κορώνα, το συμβολευόμαστε και μπορούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια αυτά που είπατε για την απολιγνητοποίηση και εμείς τα ακούμε. Τελευταία μου, ας το πούμε, μεταπτυχιακή μου εργασία ήταν πάνω σε αυτό, στην απολιγνητοποίηση κατά πόσο δηλαδή επηρέασε την περιοχή της Κοζάνης, της Φλόρινας και πιστέψτε με πως υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει καν να βλέπει ο κόσμος, δεν έχουμε δει τίποτα, το παραμικρό, λόγια τα οποία μένουν εκεί όπου είναι, άρα λοιπόν κάτι μας οφείλουν σε αυτή την περιοχή, γιατί η Φλόρινα είναι παραμενημένη χρόνια τώρα. Νομίζω πως οφείλουμε και εμείς στον κόσμο μας κάτι και θα πρέπει ως νέα περιφερειακή αρχή να στρέψουμε την προσοχή μας, να εντείνουμε την προσπάθειά μας προς πάσα κατεύθυνση και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν εδώ στην περιοχή μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτι περιμένουν και από αυτή την κυβέρνηση, γιατί δυστυχώς δεν πήραν το παραμικρό. Έχουν περάσει τα πάντινα και από την οικονομική κρίση και από την πανδημία. Άρα λοιπόν κάτι μας οφείλουν. Τα υπόλοιπα, αγαπητέ Σάββα, θα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου του Βιοτεχνικού Θεσσαλονίκης και φίλος ο κύριος Καρνοπόλης και ο κύριος Παπαχαραλάπους από το Επιμελητήριο Βιωτείας. Το λόγο τώρα θα δώσουμε στο ένα μέλος της επιμελητηριακής κοινότητος, στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητος, το φίλο μας τον κύριο Λυσαρίδη. Καλησπέρα σε όλους. Να σας καλωσορίσω στην όμορφη Φλόρινα, αγαπητά μέλη της Διευρυμένης Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, αγαπητοί πρόεδροι των επιμελητηρίων όλης της Ελλάδας, αγαπητά μέλη των επιμελητηρίων, φίλες και φίλοι, να σας καλωσορίσουμε στη Φλόρινα, στη φιλόξενη Φλόρινα, να σας καλωσορίσουμε στη Δυτική Μακεδονία μας.
Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε ότι η Δυτική Μακεδονία και κυρίως η Φλόρινα τα τελευταία χρόνια έχει πάθει μεγάλη οικονομική δυστοκία και κυρίως έχουν μεγάλο πρόβλημα οι μικρές μας επιχειρήσεις. Εμείς, σαν νέα περιφερειακή αρχή, από την πρώτη στιγμή ασχοληθήκαμε με την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Κυρίως ενδιαφερόμαστε για τα νέα αγροτικά προϊόντα που έχει εδώ η περιοχή μας, όπως είναι τα στη Φλόρινα, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, τα περίφημα όστρια των Πρεσπών, εννοείται τα περίφημα κατσιά μας, του Αμυταίου, το ξινό νερό που έχετε εδώ δίπλα και μπορείτε να πιείτε. Έχουμε τυριά, έχουμε τυροκομικά, έχουμε την περίφημη πιπεριά της Φλωρίνης και όλα αυτά προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε κάνοντας εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πριν λίγες μέρες συμμετείχαμε σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε μια μεγάλη έκθεση στην Ολλανδία και σε μια έκθεση της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη. Εκεί πραγματικά που συμμετείχα και εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί ήρθε κάποιος Ελληνοαμερικάνος και μου λέει: «Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, από πού είστε?» Λέω: «Την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Μου λέει: «Από τη Φλόρινα?» Λέω: «Ναι». Μου λέει: «Γνωρίζω τα κρασιά της Αλφα». Εκεί αισθάνθηκα πολύ περήφανος, γιατί ένας Ελληνοαμερικάνος ήξερε μια τοπική επιχείρηση της περιφέρειάς μου. Πραγματικά αισθάνθηκα πολύ περήφανος και γι' αυτό θα κάνω οτιδήποτε για να μεταδώσουμε όλα αυτά τα προϊόντα σε όλο τον κόσμο μας. Τώρα, επίσης, ένας επιχειρηματίας, όπως είπατε, χρειάζεται στήριξη, ηθική. Αυτό νομίζω προσπαθούμε να το κάνουμε και εμείς σαν νέα περιφερειακή αρχή. Αλλά χρειάζεται και λεφτά, όπως είπατε. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, έχουμε εδώ και τον κύριο Σκοτίδα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχουν βγει τα προγράμματα του σχέδιου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης με ποσοστό επιδότησης 70%. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα βγάλουμε και εμείς σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ένα νέο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα με επιδότηση 70%, έτσι ώστε να μπορεί ο επιχειρηματίας να κάνει την επένδυσή του στην χωρική περιφέρεια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Βέβαια, όπως είπατε, για να το κάνει αυτό θα πρέπει να χρειάζονται χρήματα. Να μου πείτε, στην τράπεζα τώρα δίνουν χρήματα στις μικρές επιχειρήσεις? Κάποιες ναι, κάποιες όχι. Εδώ θα σας αναφέρω μια καινοτομία που είχαμε κάνει και την είχε κάνει και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, ο κύριος Μητριάκας, με το Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας, που μαζί με τον σημερινό περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αμανατίδη, δημιουργήθηκε, βάλαμε λεφτά και δώσαμε στις επιχειρήσεις από τα δάνεια. Αυτό σκεφτόμαστε να το ξανακάνουμε τώρα, να βάλουμε λεφτά, έτσι ώστε να δανειοδοτηθούν οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να κάνουμε αυτά τα μικρά επιχειρηματικά τους σχέδια. Τέλος, για να κλείσω, ότι ένας επιχειρηματίας χρειάζεται και μια εγρήγορση, μια βοήθεια σε όλο αυτό το επιχειρηματικό του πλάνο. Γι' αυτό για πρώτη φορά στη Δυτική Μακεδονία, προχθές, δημιουργήσαμε το Γραφείο Επιχειρηματικότητας, Επενδύσεων και Εξωστρέφειας. Ο διευθυντής εδώ πέρα είναι και ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος, διευθυντής της ΑΝΚΟ, όπου τι κάνουμε εκεί πέρα, ουσιαστικά βοηθάμε τον επιχειρηματία και τον τοπικό, αλλά και τον επιχειρηματία που θέλει να έρθει να επενδύσει στην περιφέρειά μας, να το βοηθήσουμε και αδειοδοτικά, αλλά έτσι ώστε να τρέξει πολύ πιο γρήγορα το επενδυτικό του σχέδιο. Άρα, κάνουμε αυτό που λένε κάποιοι ότι δεν έρχονται επιχειρήσεις. Μπορεί να μην έρχονται ακόμα. Άρα, εμείς δημιουργούμε εδώ πέρα τις προθέσεις έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε αυτούς. Θέλουμε να γίνουμε μια περιφέρεια φιλική προς τις επενδύσεις. Να μην μακρηγορήσω, να σας ευχαριστήσω πάλι που είστε εδώ, στην περιφέρειά μας. Να σας καλωσορίσω όλους που ήρθατε εδώ στη φιλόξενη Φλόρινα, στη φιλόξενη μας περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εύχομαι να περάσετε καλά και καλή συνέχεια στην συνεδρίασή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο πρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μαρακός. Thank you.
σύντομος, για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους προσώπους και σε όλους σήμερα που παρευθύνουν, ούτως ώστε να ακούσουμε αυτούς πραγματικά, όπως και εσάς, τις τοποθετήσεις, τις συγκρίσεις κτλ. Για να πούμε τα συμπεράσματα τα οποία με τη σειρά μας επιθυμούμε. Εγώ εκφράζοντας το Δήμο, θα ήθελα να τονίσω πως είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Φιλοξενούμε στη Φλόρινα τους εκπροσώπους του επιχειρήν της χώρας μας και ειδικά χαρούμενοι γιατί αυτό γίνεται με αφορμή τα 90 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του Επιμελητηρίου Φλόρινας. Θέλω εκ μέρους του Δημάρχου αλλά και όλης της Δημοτικής Αρχής να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ καλή διαμονή, επιτυχίες της εργασίας της διευρυμένης συνεδρίασης σας. Θα πρέπει επίσης να επισημάνω πως η επιχειρηματικότητα διανύει μια δύσκολη περίοδο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας που βρίσκεται στην κρίσιμη καμπή της μετάβασης στη μεταλλιντική εποχή. Όλοι οι φορείς συντεταγμένα οφείλουμε να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτή να είναι πραγματικά δίκαιη και ότι δεν θα αφήσει πίσω κανέναν συμπολίτη μας. Κλείνοντας, εύχομαι και πάλι οι εργασίες συνεδρίασης να είναι επιτυχείς, επικοδομητικές, ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις ανάκαμψης των επιχειρήσεων και της οικονομίας ευρύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβατάς, και μετά θα ακολουθήσουν οι επιμελητηριακοί συνάδελφοι και όποιος άλλος φορέας παρευρίσκεται εδώ και θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Πρόεδρε, έρχοντα αντιπρόεδρε, γραπτά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, αγαπητοί συνάδελφοι πρόεδρε, επίτιμε πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, συναδέλφες και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να μεταφέρω το χαιρετισμό του Προεδρείου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και τις ευχές για τα 90 χρόνια του Επιμελητηρίου Φλόρινας. Αγαπητέ Ευρυβίδη, ξέχασα να πω δύο λόγια για σένα, γιατί πραγματικά κοσμείς με την παρουσία σου την θέση του Γενικού Γραμματέα του Εμπορομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, αναπληρώνοντας την καινή θέση από τον αδόκητο θάνατο του Βάβη του Μωραΐτη, ενός εξαιρετικού επιμελητηριακού, συνεργάτη του αενίστου πρόεδρου της ΚΕΕ, του Κωνσταντίνου Μίχαλου, που τόσο σύντομα έφυγαν και δυο και συναντιούνται σε έναν άλλο χώρο. Και ελπίζω από ψηλά, όπως είναι και οι δύο, να βλέπουν την επιμελητηριακή κοινότητα και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων να ακολουθεί τα χνάρια τους και τις προσπάθειες που αγαπώντας έκαναν όλα αυτά τα χρόνια και οι δύο. Και βέβαια η παρουσία νομίζω ότι θα δώσει και μία έγκλη, αυτή που μπορεί να δώσει ένα ζωντάς στο ΕΒΕΑ. Ο Προεδρεύοντας Αντιπρόεδρος έβαλε πάρα πολλά θέματα. Έβαλε καταρχάς το θέμα τη διάσταση τη συμμετοχή των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυταπασχολούμενων στην οικονομική ζωή του τόπου. Είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη, η μικρομεσαία μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριος οικονομική δύναμη και η μεγάλη και ο μεγάλος πάροχος θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα το 99,9% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές και αυτοαπασχολούμενοι. Προσπαθούν χρόνια τώρα να μας πείσουν ότι αυτό είναι το διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Να το μεγάλο ψέμα. Γιατί το 99,8% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρομεσαίες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι. Ακόμα και στη Γερμανία, που θα μπορούσε να κάποιο να τη χαρακτηρίσει τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης, το 82% των επιχειρήσεών της είναι επιχειρήσεις κάτω των 9 εργαζόμενων. Και αυτό δεν το λέει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ή το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, αυτό το λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως κάποιος αμφισβητείας, αν τρέξει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δει τα ποσοστά των επιχειρήσεων ανά την Ευρώπη.
Άρα το πρόβλημά μας εδώ, αγαπητέ Πρόεδρε, είναι ότι από το 2010 και τουλάχιστον, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, όπως και οι περισσότεροι των συναδέλφων εδώ, είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνικός διάλογος, αυτό που ζητάμε τα επιμελητήρια και το συνδικαλιστικό κίνημα των επαγγελματοβιτεχνών και των εμπόρων. Κυβερνήσεις από το 2010 και μετά αποφασίζουν μόνο τους εγκρυπτό και πολλές φορές ευνηδιάζοντας είτε τους μισθωτούς, είτε τους εργαζόμενους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, είτε τους συνταξιούχους, είτε τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες. Άρα αυτό που ζητάμε εμείς είναι να υπάρξει κοινωνικός διάλογος ουσίας, όχι προσχηματικός, όχι πεντάλεπτες τοποθετήσεις μας σε αρμόδιες επιτροπές στη Βουλή στην ψήφιση νομοσχεδίων, όχι νομοσχέδια τα οποία παρεμβαίνουμε όταν αυτά είναι στη δημόσια διαβούλευση, αλλά κοινωνικός διάλογος αυτών που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή των εταίρων, των κοινωνικών εταίρων, είναι κοινωνικός διάλογος που ξεκινάει κατά τη διάρκεια της, κατά τη διαδικασία σύνταξης ενός σχεδίου νόμου. Άρα από την αρχή η κοινωνική εταίροι, η μελητιακή κοινότητα, το συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτή που μαζί με την πολιτεία κάνουν το σχέδιο νόμου και αυτό βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση για να τοποθετηθεί η κοινωνία των πολιτών. Θέσεις απασχόλησης. Στην Ελλάδα το 84% των θέσεων απασχόλησης είναι θέσεις που παράγονται από επιχειρήσεις μικρές και πολύ μικρές. Το 84%, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας εργάζονται σε επιχειρήσεις που εκπροσωπούν η ΓΕΣΕΒΕ και η ΓΕΣΕ, σε εθνικό επίπεδο και το ΣΕΤΕ, και τα επιμελητήρια βεβαίως που έχουν το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παράγουν το 75% της προστιθέμενης αξίας αυτές οι επιχειρήσεις. Οι πολύ μικρές κάτω των 9 εργαζόμενων παράγουν το 54% της προστιθέμενης αξίας και έχουν το 57% της απασχόλησης. Άρα δεν υπάρχει μέλλον χωρίς τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν, έπρεπε να τις εφεύρουμε. Και αυτή η λύση δεν είναι δικιά μου, είναι του πρώην Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του κ. Ταγιάννη, όταν ήταν Επίτροπος Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο συνέδριο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 2007 στην Πράγα, που είπε αυτός είναι ο κινητήριος μοχλός της Ευρώπης, η μικρομεσαία μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Βεβαίως, ποιος είναι ο ρόλος των επιμελητηρίων, ο κ. Σαμαρίδης, ο αγαπητός Σάββας, στην τοποθέτησή του είπε την προσφορά του επιμελητηρίου Φλόρινα σε 90 χρόνια τώρα στο οικονομικό γίγνεσθε της περιοχής. Και είναι πολυσχηδής η συμμετοχή του επιμελητηρίου Φλόρινα σε αυτήν την προσπάθεια σε μια περιοχή της Ελλάδος που χαρακτηρίζεται από τις φτωχότερες, αν όχι η φτωχότερη περιοχή της χώρας, περιφέρεια της χώρας, μια περιφέρεια η οποία έχει πολύ χαμηλό επίπεδο γνώσεων των νέων ανθρώπων, μια περιοχή η οποία επηρεάστηκε από την απολυτινοποίηση σε τέτοιο βαθμό που παρά τα όσα περιθέτουν λεγόντουσαν ότι επηρεάζονται 9.000 θέσεις εργασίας που αφορούσε τους εργαζόμενους σε ΔΕΗ, από τη μελέτη που έκανε με το επιμελητήριο Κοζάνης, το Ινστιτούτο της ΓΕΒΕ και με το επιμελητήριο Φλόρινας, αποδείχθηκε ότι επηρεάζονται 55.000 θέσεις εργασίας. Η δίκαιη μετάβαση χρειάζεται χώρους, χρειάζεται πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ η Δυτική Μακεδονία για να μπορέσει να πετύχουμε τη δίκαιη μετάβαση. Αυτό που μπορεί να εξασφαλίσει η ελληνική πολιτεία, εάν δεν με απαντάει μήμα από τη μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα υπόλοιπα τα περιμένουμε αποσδήτη. Δεν γίνεται έτσι η δίκαιη μετάβαση. Γιατί μέχρι να γίνει αυτή η δίκαιη μετάβαση δεν θα έχουμε νέους στην περιοχή. Θα φύγει ο πληθυσμός από την περιοχή. Άρα γρήγορες ενέργειες από την κυβέρνηση, από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, ιδιαίτερα του δεύτερου βαθμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό. Γιατί η Δυτική Μακεδονία και η Ονόμος Φλόρινας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Συγκριτικά πλεονεκτήματα και στον πρωτογενή τομέα θα μπορέσει να δημιουργήσει έναν εξαιρετικά και έχει, αλλά μπορεί να το μεγεθύνει δευτερογενή τομέα της οικονομίας,
Αλλά τι χρειάζεται 20 χρόνια μετά την εκλογή της Εγνατίας, αν δεν απαντάει μνήμα, ακόμα δεν έχουμε τη συντετήρια της Φλόρινας με την Εγνατία. Ακόμα είμαστε στους δρόμους της προηγούμενων 30 ετών. Δεν υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο, θα μπορούσε να είναι περιοχή λογίστικα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Αλλά αυτά χρειάζονται υποδομές δημόσιες. Και κανένας ιδιώτης δεν πρόκειται να έρθει να επενδύσει σε μια περιοχή η οποία δεν έχει οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Γιατί κάνει το κόστος μεταφοράς πάρα πολύ υψηλό. Αυτή, και για να πάμε σε ιδιωτικές επενδύσεις, πρέπει να πάμε σε επενδύσεις πρώτα δημόσιες, υποδομών, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την λειτουργία και την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων στην περιοχή. Και δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά και οι ανανεώμενες πηγές ενέργειας, αλλά αγαπητέ Προεδρεύοντα, για κάποιους υπάρχουν διασυνδέσεις στο δίκτυο της ΔΕΛΙΕ, αλλά αυτοί είναι οι λίγοι και οι εκλεκτοί και δεν υπάρχουν διασυνδέσεις για τους μικρούς επενδυτές οι οποίοι πραγματικά τα χρήματα θα έμειναν στον τόπο. Γιατί σε κάθε επένδυση αυτό που πρέπει να καταλήγει είναι πού πάει ο πλούτος που παράγεται στην περιοχή. Ο πλούτος παραμένει στην περιοχή, λειτουργεί για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο μιας περιοχής, ή ο πλούτος αυτός φεύγει από την περιοχή ή φεύγει και από τη χώρα πολλές φορές. Με αυτές τις σκέψεις έχουμε στο επιμελητήριο της Φλόρινας τα χρόνια να είναι 100, 150, 200. Εμείς, αγαπητέ Προεδρεύοντα, εδώ θα είμαστε και στα 200 χρόνια του επιμελητήριου χρόνου μας, λίγο πιο ψηλά. Να είστε καλά όλοι. Το λόγο έχει ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης, πρόεδρος του επιμελητηρίου δράμας και υπεύθυνος εξωστρέφειας της Κεντρικής Ένωσης. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον Σάββατο Σαπαλίδη και ακόμη μια φορά που μας έχετε οργανωμένα εδώ στο Μελητήριο Φλόρινας να πω να τα εκαθροστήσει το επιμελητήριο, να τα χιλιάσει. Ο επιμελητηριακός θεσμός θέλει τέτοιους ανθρώπους να προσφέρουν τοπικά. Έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Σάββατος Σαπαλίδης και πολλοί ακόμη που συναλλάσσονται με το επιμελητήριο επιχειρηματίες. Όσοι στηρίζουν αυτόν τον τόπο. Αυτόν τον τόπο ο οποίος έχει περάσει σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Θα ήθελα να πω το εξής. Θα μου επιτρέψετε να δω λίγο το κλίμα το μέχρι όσο να ακούστηκα, που έχει με την έννοια ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Απλώς για να μην επαναλαμβάνομαι. Και θα ήθελα να επισημάνω δύο βασικά ζητήματα και ένα τρίτο το οποίο δεν θα είναι ευχάριστο. Τα δύο πρώτα που θα ήθελα να αναφερθώ έχει να κάνει καταρχάς με τον χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος υπάρχει σήμερα σε εξέλιξη, είναι το ειδικό χωροταξικό τουρισμού, το οποίο είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι ταυτόχρονα χαράζονται και χρήσεις γης. Είναι ιδιαίτερα αναπτυξιακό εργαλείο. Ένα εργαλείο το οποίο συμβαδίζει ουσιαστικά μαζί με τα ειδικά χωροταξικά της βιομηχανίας και της ενέργειας. Σαφώς έχουν καταγραφεί τεράστια προβλήματα τόσο στο παρελθόν όπως και σήμερα με παρουσία επενδυτών οι οποίοι έχουν φύγει ή παρουσία επενδύσεων εκεί που δεν πρέπει. Θέλω να πω ότι η παρέμβαση του επιμελητηριακού κόσμου είναι πολύ σημαντική σε αυτό το θέμα. Του επιχειρηματικού κόσμου θα έλεγα γενικότερα. Η Κεντρική Ένωση απέστειλε σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας ένα σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητά σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, κυρίως τοπική αυτοδιοίκηση, να μπορέσουν να δουν τους γενικούς άξονες αρχικά στο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, όπου σαφώς χαράζεται και οι τοπικές πολιτικές, και σε συνεργασία από εκεί και πέρα με τους Δήμους κυρίως, που αφορά τα τοπικά μικρά χωροταξικά, τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν και τις δράσεις μέσα σε αυτό το κομμάτι που αναφερόμαστε. Και το λέω γιατί δυστυχώς η χώρα μας ταλαιπωρείται εκατοντάδες χρόνια τώρα από την ανυπαρξία ουσιαστικά αναπτυξιακών πλαισίων αντίστοιχων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το χωροταξικό αποτελεί το κυρίαρχο θέμα για μια σωστή αναπτυξιακή πολιτική. Δεύτερον, όσον αφορά τις χρήσεις γης, υπάρχουν και θα το έλεγα έτσι με πίκρα, τώρα το πληροφορήθηκα,
ότι οι μισοί δήμοι της χώρας δεν έχουν κάνει τοπικά σύμφωνα, χωροταξικά. Απορώ πραγματικά πώς θα υπάρχει δραστηριότητα χωρίς ένα σαφές πλαίσιο. Μάλλον μας κρατάει ο Θεός. Έχω αντιμετωπίσει προσωπικά ζητήματα όπου έχουν εκδιωχθεί επιχειρήσεις επειδή στήθηκε ένα σπίτι στο πουθενά. Ακριβώς γιατί δεν υπήρχε χρήση γης. Έχω αντιμετωπίσει ζητήματα στην περιοχή μου όπου έγιναν άξονες περιφερειακοί και δεν είχε καμία πρόβλεψη για αναπτυξιακή προοπτική εκείνη η περιοχή επειδή δεν χαρακτηρίστηκε μεικτή ζώνη ή κάτι τέλος πάντων. Θέλω να πω με αυτά τα με τοποθέτησή μου για το χωροταξικό ότι είναι κυρίαρχο και τουλάχιστον στην κατεύθυνση αυτή η Κεντρική Ένωση έχει παρέμβει. Απλώς δεν μπορεί να ξέρει η Κεντρική Ένωση τι υπάρχει κατά τόπους. Και εδώ είναι κυρίως η Δήμη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Σε συνεργασία πάντα με τον επιχειρηματικό κόσμο. Θα ήθελα να πω ένα δεύτερο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και η πρώτη, είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία, επιτέλους να έχουμε χωροταξικά. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω θα βοηθήσει και στις γενικότερες πολιτικές, έχει να κάνει με το περιουσιολόγιο. Επιτέλους δημιουργείται η πλατφόρμα για το περιουσιολόγιο. Αν η χώρα μας είχε περιουσιολόγιο τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για το μέγεθος αυτό της χωροδιαφυγής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τι θα αναλύσουμε. Είναι το πόθεν, το πού και πώς. Πώς έγιναν αυτές οι ιδιοκτησίες και από ποιους. Και το πότε. Ο Γιώργος Εγγονίου, ο Παπαδάς ο φίλος, γιατί ξέρει ότι έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια μια χωροδιαφυγή. Σαν χώρα την πλήρωσαν συνεπείς, επειδή ακριβώς κάποιοι άλλοι δουλεύανε στην πλάτη αυτών και νομιμοποιούσαν αυτά που δεν έπρεπε. Σήμερα με το περιουσιολόγιο, και αυτή είναι η μεγάλη τομή η οποία γίνεται στη χώρα, θα μπορέσουμε επιτέλους να αποσαφηνίσουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνει ο καθένας το πώς. Θα μου πείτε, δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, είμαι γεωπόνος και πληροφορικάριος, δεν έχω την ιδιότητα του νομικού, αλλά μπορώ να σας επισημάνω ότι πιθανόν να βοηθήσει στην πάταξη χωροδιαφυγής άμεσα αυτό το πράγμα. Ίσως να μην είχαμε τα τεκμήρια αν είχαμε το περιουσιολόγιο, ίσως να μην είχαμε πολιτικές ειδικών φόρων, αν ο καθένας σεβόταν αυτόν τον τόπο με το νόμιμο χρήμα. Τρίτον, φαίνει λίγο δυσάρεστο. Και το λέω γιατί ως φορείς σύμβουλοι του κράτους θα πρέπει να προβλέπουμε κάποια πράγματα και θα πρέπει να τα επισημαίνουμε. Είναι σκληρή η καθημερινότητά μας, είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις, απλώς είναι μαχητά. Τι εννοώ μαχητά, σημαίνει ότι μπορούμε και συναλλασσόμαστε με την εκάστοτε κυβέρνηση, συνδιαλεγόμαστε, μιλάμε, τα παλεύουμε, τα βελτιώνουμε, τα διορθώνουμε, πολλές φορές δεν εισακουγόμαστε, επανερχόμαστε, πάντως είναι μαχητά. Όλα τα θέματα. Σήμερα όμως έχουμε μπροστά μας δύο βασικές κρίσεις. Η πρώτη κρίση και επιβεβαιώθηκε στην τελευταία μας συνεδρίαση στο Ηράκλειο είναι η επερχόμενη επισητιστική κρίση λόγω απόλυτης κλιματικής κρίσης. Μπορώ να σας πω στοιχεία που έχουμε τώρα, τα οποία θα βγουν μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, όπου η αγροτική παραγωγή έχει βυθιστεί στην ξηρασία, όχι στο νερό. Στην ξηρασία η καταστροφή σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Η λειψιδρία έχει αγγίξει πλέον τα όρια. Αν αυτό το φαινόμενο επαναληφθεί ή έχουμε συχνά επανάληψη αυτών των φαινομένων, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα μεγενθύνεται. Πολλές περιοχές της χώρας, οι οποίες υποτίθεται είχαν νερά, μεταξύ αυτών και Δράμα, σήμερα δεν έχουν. Οι γεωτρήσεις μας έφτασαν και στα 80 μέτρα, όταν σε κάποιες περιοχές τα είχαμε και στα 5 μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να υπάρξει από την πολιτεία και από την εκάστοτε κυβέρνηση ένα σχεδιασμός αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψιδρίας και ταυτόχρονα προστασίας της αγροτικής παραγωγής. Και εδώ ο ρόλος και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με κάθε τρόπο
αυτό το αγαθό, το νερό, το οποίο είτε θα είναι βρόχινο και πώς θα το μαζέψουμε, είτε θα κοιτάξουμε κάνουμε σωστή διαχείριση. Για να μην αναφερθώ στα γενικότερα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, τα οποία θα έχουμε, τα ξέρετε, τα έχουμε πει. Την επισκεπτική κρίση, σας το λέω, την αποδέχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως κάτι δεδομένο ότι έρχεται. Και υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση, συγγνώμη, στη Γενική Συνέλευση, τη διευρυμένη διοικητική του Ηρακλείου. Και σήμερα, μη τι άλλο, είναι ορατό. Και το δυσάρεστο, ότι μέσα σε όλο αυτό το φαινόμενο, το οποίο βιώνουμε της κλιματικής κρίσης, έχουμε και το φαινόμενο της γεωπολιτικής και των δύο πολέμων που έχουμε στη γειτονιά μας και όχι μόνο. Οι τρομοκράτες προχθές χτύπησαν ένα τάγκερ ελληνικών συμφερόντων, αμέσως αυξήθηκαν τα κόμιστρα. Εκτινάχθηκαν τα κοντέινερ. Σταμάτησαν έργα στα αραβικά εμιράτα και έχουν μείωση εξαγωγών. Όσοι ήταν εξαρτώμενοι από την Κίνα έχουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Σήμερα υπάρχουν περιοχές και κλάδοι, όπως είναι και η δική μου, που αντιμετωπίζουν τεράστια μείωση στις εξαγωγές εξαιτίας ακριβώς αυτής της κρίσης. Θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, όμως πρέπει να είμαστε με αυτούς που μπορούν να σταματήσουν τον πόλεμο, διότι καμία οικονομία δεν έχει προπατήσει μπροστά αν εξελιχθεί σε πολεμική οικονομία, όπως εξελίσσεται σταδιακά στην Ευρώπη και αλλού και στην Αμερική, οι οικονομίες να μετατρέπονται σταδιακά δυστυχώς σε πολεμικές οικονομίες. Το λέω με την ιδιότητα της εξωστρέφειας, του υπευθύνων διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Ότι αβεβαιότητα αυτό που έχουμε μπροστά μας, τα ζητήματα που είναι στη γειτονιά μας, αν δεν γίνει ανατροπή αυτής της εικόνας, δυστυχώς οι προβλέψεις δεν είναι καλές. Και δεν θέλω παραπάνω να πω, διότι είμαι από τη φύση αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε εμείς να ανατρέψουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβλέψουμε και να ετοιμαστούμε για αυτό που έρχεται ως επιχειρήσεις, γιατί ήδη πολλές επιχειρήσεις που εξάγουν έχουν πάρει ήδη, ξεκίνησαν να πάρουν τα μέτρα τους και κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο δεν θα είναι μακριά. Μπορεί να ήταν λίγο δυσάρεστο το τελευταίο, αλλά πάντα πρέπει να λέμε αυτό το οποίο υπάρχει και όχι να ζούμε στο μικρό κοσμό μας. Όλα τα υπόλοιπα σε ένα περιβάλλον διεθνές, σαφώς και τα βλέπουμε, σαφώς και τα συζητάμε. Υπάρχουν πράγματα όμως, τα οποία είναι και επικίνδυνα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το κάθε τι. Τέλος, αγαπητέ Σάβα, όφυλα να πω κάποια πράγματα και τα λέω παντού, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τα μικρά κομιλητήρια, η Δυτική Μακεδονία, Μακεδονίες, όπως η Φλόρινα, η Δράμα και πολλά άλλα ακόμη, εμείς δεν έχουμε το μαζικό τουρισμό, δεν ζούμε από αυτό, δεν ζούμε από το θαλασσοτουρισμό, οπότε είμαστε αναγκασμένοι να σκεφτόμαστε. Κάπου σταμάτησαν να σκέφτονται και υπάρχει το εύκολο χρήμα. Βεβαίως, άμα θα έρθει μια πανδημία πάλι, πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς για αυτούς πώς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στην παρούσα φάση όμως, περιοχές όπως είμαστε εμείς, με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουν και τα σαφώς πλεονεκτήματα του περιβάλλοντος, της αγροδιατροφής, των κοινωνιών αυτών, των τοπικών κοινωνιών που έμαθαν να αγωνίζονται, σαφώς μέσα στο πλαίσιο του πολυταξικού του τουρισμού, νομίζω ότι μπορείτε να τοποθετηθείτε στη βάση μιας αναπτυξιακής κατεύθυνσης πλέον σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο μετά σε συνέχεια με την τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει σάρκα και οστά με συγκεκριμένα έργα. Και επειδή εσείς τα έργα τα ξέρετε και τα έχετε πει, και επειδή και η τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζει, νομίζω ότι το πλαίσιο το συγκεκριμένο που έρχεται βοηθάει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν θα πει σου ευχαριστώ. Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Στα επιχειρηματικά μας σχέδια είναι και τα τουριστικά τώρα καταπήγια, οπότε θα έχουμε εξελίξεις. Κοντά μας σήμερα είναι δύο όπλα, μπορώ να πω, δύο εργαλεία. Είναι ο κύριος Κωτίδας και ο κύριος Σιδηρόπουλος, γενικοί διευθυντές του ΚΕΦΑΝΕ και της ΑΜΚΟ.
για την πορεία του ΕΣΠΑ και των άλλων προγραμμάτων, αν μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια, θα ήταν κρίσιμα. Κύριε Σκοτίδα, έχετε το λόγο και θα ακολουθήσει ο κύριος Σιδρόπουλος. Γιατί έχετε πολύχρωμη και πολύτιμη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Να καλησπαιρίσω. Εγώ σε όσους ήρθαν, θα πω καλώς ήρθατε. Γιατί εγώ στη Φλόρινα έχω γίνει μόνη μας. Η Σάσα, το στέλεχος του εκμηλητηρίου μου, είπε τώρα μόλις την αγάπησε στη Φλόρινα. Ο Σάββας ξέρει. Λοιπόν, εγώ τη Φλόρινα την γνώρισα πριν από 25 χρόνια περίπου με τον Αίμνη στο Σιάμπου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν δεν έχετε ακολουθήσει αυτή την πορεία, πώς έχει συλληφθεί αυτό εδώ το μιλητήριο. Στην αρχή που ήρθα, ο άνθρωπος έκανε τα δύνατα δυνατά να φέρει κόσμο να τον ενημερώσουν. Θυμάμαι μια αίθουσα σκοτεινή απάνω. Ήμασταν όλοι και όλοι 7 άνθρωποι. Ήταν ο ένας ο Σιάμπορης, εγώ, ο βοηθός μου και οι υπόλοιποι ήταν οι 4 άνθρωποι που ήρθαν να ενημερώσουν. Έχουν γίνει άλματα από τότε και έχω να πω το Σάββατο ότι με έχει εντυπωσιάσει. Έτσι δεν τα λέω τώρα αυτά επίτηδες, γι' αυτό κάθε φορά που γίνεται κάτι είναι εδώ εγώ. Έχω έρθει και στη γιορτή μου εδώ. Σας ένα συνέδριο, έτσι να μιλήσω. Ένα Δεκέμβριο φοβερό. Μας πέσαν τα αυτιά τότε από το κρύο. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν για το ΕΣΠΑ, αλλά νωρίτερα να πω δύο λόγια για τη Φλόρινα. Μισό λεπτό δεν θα σας. Αλλά ήθελα νωρίτερα να πω το εξής. Στην αντίστοιχη εκδήλωση στη Λιβαδιά, το διοικητήριο δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είναι, είχα σηκωθεί μέσα στον κόσμο και είχα πει για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα οποία δεν ξέρω γιατί λέγονται ιδρύματα, αλλά αυτό είναι άλλο. Και με κοιτάζανε λίγο παράξενο γιατί έλεγα το εξής. Λέγαμε για δισεκατομμύρια τότε, 32 δισεκατομμύρια το ΕΣΠΑ και το ανάκαμψες αλλά τόσα κλπ. Έστω λοιπόν ότι από αυτά τα δισεκατομμύρια η διασκευετού, μάλλον η χρηματοδότηση, έτσι, η συμμετοχή, είναι 50%. Έτσι. Από το ΕΣΠΑ μόνο λοιπόν 16 δισεκατομμύρια. Δεν είναι λοιπόν 50% η εθνική συμμετοχή, έτσι είναι πιο μεγάλη όπως λέω. 20 δις. 22 δις. Τα υπόλοιπα 10 είναι δια συμμετοχή. Δεν δανείζει κανένας. Δηλαδή οι επιχορηγήσεις είναι μόνο για τους πλούσιους. Το είχα πει τότε και με κοιτάζανε. Εάν δεν λειτουργήσει αυτό το σύστημα, γιατί έχει πέσει όλος ο κόσμος απάνω μας, λες και το άλλο σύστημα είναι σαν ο κόσμο. Ο υγιής δανεισμός είναι διδάσκεται αιώνες ως μέθοδος χρηματοδότησης. Πού είναι αυτή η χρηματοδότηση, δεν ξέρω. Όλοι μιλάμε για επιδοτήσεις κλπ. Το άλλο σκέλος έχει χαθεί. Λοιπόν, να μην λέμε τώρα τα πράγματα, εγώ έχω ένα σκονάκι μόνο που τα θυμάμαι σχεδόν απ' έξω, αλλά ήθελα να σας πω ότι η Φλόρινα σε αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία, ας πούμε, 8 χρόνια, να μην πάμε πιο πίσω, έχει μια μανία με τον αριθμό 14. Στη Φλόρινα, στο ΕΣΠΑ το οποίο κλείνει, υποβλήθηκαν 1.600 αιτήσεις περίπου συνολικά, που ήταν το 14% της Δυτικής Μακεδονίας. Εγκρίθηκαν περίπου 900, που ξανά ήταν το 14% όσων εγκρίθηκαν στη Δυτική Μακεδονία. Έχουν εγκριθεί, δηλαδή, έχουν εγκριθεί 14 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουμε ταμιεύσει για τη Φλόρινα 10,5, δηλαδή γύρω στο 75%. Το περασμένο Ιούλιο που είμαστε εδώ πάλι ήταν 60% αυτό. Το 75% είναι καλό, αν σκεφτούμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που θα σκουπίσουμε κι άλλα, θα φτάσουμε γύρω στο 85% που είναι καλό ποσοστό.
Για το νέο τώρα, για να μην σας φάω χρόνο, όπου είναι και το ΔΑΜ μέσα, έχουν υποκληθεί 128 αιτήσεις στη Φλόρινα, που πάλι αποτελεί το 14% της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά αυτή τη φορά λόγω ΔΑΜ, σε επίπεδο αριθμού έργων, λόγω ΔΑΜ όμως είναι το 28% στη δημοσιογνώμη της, έτσι είναι διπλάσιο. Άρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται και υπάρχουν και μεγάλα έργα τα οποία ζητάνε αιτήσεις πλέον. Αυτό που μου έμεινε λοιπόν ένα τελευταίο για να συμπορευτώ και με τους υπόλοιπους, όταν κάναμε τη μεγάλη καμπάνια του Road Show που λέγαμε τότε για το ΔΑΜ και πήγαμε και στη Φλόρινα και στην Κοζάνη και στην Καστοριά και στη Βρεμενά, μου είχε μείνει ένα. Με έπιανε ο κόσμος και μου έλεγε, πού θα βρούμε τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν τα παιδιά, έχουν φύγει. Αυτό μου έχει μείνει. Ελπίζω να μην είναι έτσι και να γυρίσουν, να τα κάνουμε να γυρίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Σπύρο, πολύ σωστά είπες ότι λέγονται ιδρύματα. Αλλά μπροστά από τα ιδρύματα πρέπει να βάλουμε τη λέξη επίσημα τοκογλυφικά ιδρύματα. Ο κύριος Σιδηρόπουλος έχει το λόγο. Διευθυντής της ΑΜΚΟ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Ευχαριστώ τον πρόεδρο τον Σάββα, τον φίλο του Σαπαλίδη, για την πρόσκληση. Νομίζω έχουν μαζευτεί πολλοί φλωρινιώτες εδώ, γιατί και εγώ από εδώ είμαι. Από τον Άγιο Βαρθολομαίο συγκεκριμένα. Και μάλιστα, ξεκινώντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι είχε ανοίξει όλη η βεντάλια σαν να συζητούμε για ένα αναπτυξιακό συνέδριο στην περιοχή, γιατί το να μιλούμε για την επιχειρηματικότητα, η οποία είναι το ζητούμενο στην Δυτική Μακεδονία, γιατί θα πω έτσι κάποια νούμερα τα οποία προέκυψαν μέσα από αναλύσεις, είναι το ζητούμενο δεδομένης του συγκεκριμένου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο λειτουργήσε στη Δυτική Μακεδονία μέχρι σήμερα λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του ενεργειακού τομέα. Μιλούμε για ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδος, ενώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε μια ριζική αναδιάρθρωση, ριζική μετάβαση του αναπτυξιακού μοντέλου, του παραγωγικού μοντέλου. Όταν το 40%, 40-45% του εισοδήματος κατά κύριο λόγο του ΑΕΠ της περιοχής προερχόταν από τον τομέα ενέργεια και εξόρυξη και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό χάθηκε. Ουσιαστικά έχει μείνει ελάχιστο και καλούμαστε σήμερα να επιλύσουμε μια εξίσωση η οποία θα πρέπει να προέλθει από άλλους τομείς. Ο Σάββας έκανε μια εκτενέστερη ανάλυση και οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια για την προσπάθεια η οποία γίνεται από το Επιμελητήριο Φλόρινας. Γνωρίζω και τις προσπάθειες των άλλων επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη άλλων τομέων δραστηριότητας, οι οποίες μπορούν κατά κάποιο τρόπο, όχι άμεσα, αλλά σε ένα βάθος χρόνου να αρχίσουμε να ισορροπούμε σαν η περιφερειακή οικονομία. Χαρακτηριστικά να σας πω, συμμετέχοντας στην πρώτη μελέτη η οποία είχε γίνει για την εκτίμηση των επιπτώσεων της μετάβασης, τότε μιλούσαμε το 2012 για καθεστώς χαμηλής λιμνικής δραστηριότητας, όχι πλήρους απολιμνητοποίησης, τότε είχε διαπιστωθεί ότι μία θέση εργασίας στους λιμνητικούς σταθμούς σημαίνει 3,5 με 4 θέσεις εργασίας στο συνολικό κύκλωμα της τοπικής οικονομίας. Αυτό πολύ καλά μπορείτε να κάνοντας κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς να δείτε πόσο τι σημαίνει αυτό σε επιπτώσεις σήμερα τα ζούμε και φυσικά σε ποσοστό ανεργίας και μείωση του ακατάρτου περιφερειακού προϊόντος που η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας την τελευταία δεκαετία απόλυσε περίπου το 30% του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος. Βέβαια, η ανεργία δεν μειώθηκε ανάλογα, γιατί είναι η έφυγα. Άρα, μαθηματικά,
Είμαστε καλά. Να μου πεις την επιτυχία σας. Αυτό όσον αφορά την μεταλλητική περίοδο. Η επιχειρηματικότητα ούτως ή άλλως είναι η απάντηση. Εμείς λέγαμε τεχνικά, ως τεχνική, ότι ο συντομότερος δρόμος είναι η ευθεία γραμμή. Η επιχειρηματικότητα είναι η ευθεία γραμμή για την ανάπτυξη. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στις προσπάθειες οι οποίες κάνουμε, προκειμένου να μένει προϊόν στην περιοχή μας, στην τοπική οικονομία, είναι να προσπαθήσουμε στους κλάδους στους οποίους έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη συνολικά της αλυσίδας αξίας των προϊόντων. Μιλούμε για πρωτογενή παραγωγή, ποιοτικά άρεστων προϊόντων, που όμως αν φύγουν ως πρωτογενής παραγωγή στο καλάθι, θα έχουμε χάσει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και, μεγάλο εισόδημα και θέσεις εργασίας, που θα κερδίζαμε αν προχωρούσαμε μέχρι τη τελική πιστοποίηση σε τελικό προϊόν και σε, αν θέλετε, σε επώνυμο προϊόν, το οποίο θα τοποθετηθεί σε ράφη. Και θα κλείσω, ορμόμενος από την τοποθέτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας αναφορικά με το χωροταξικό. Η αλήθεια είναι ότι το χωροταξικό, τα χωροταξικά σχέδια είναι ο υπερκείμενος σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να υπάρχει προκειμένου να πάμε πιο κάτω και να υλοποιήσουμε δράσεις και επενδύσεις. Προκειμένου στη Δυτική Μακεδονία, το περιφερειακό χωροταξικό εγκρίθηκε μόλις φέτος. Δεν είχαμε περιφερειακό χωροταξικό, μάλλον είχαμε περιφερειακό χωροταξικό με όρους του 2003, πριν συμπεί όλη αυτή η κοσμογονία που έχει να κάνει με την απολιμνητοποίηση και με όλα αυτά που συνέβησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την οικονομική κρίση, την υγειονομική κρίση και την ενεργειακή κρίση. Συνεπώς, τώρα έχουμε περιφερειακό χωροταξικό. Τα ζητήματα των επενδύσεων, τα προβλήματα μάλλον για την υλοποίηση επενδύσεων, τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, τα ζήσαμε και εμείς σε περιοχές όπου όλα, όπου τα πάντα απαγορεύονται, δεδομένης των διαφόρων θεσμικών ρυθμίσεων οι οποίες πρέπει να γίνουν για να αναπτυχθούν οι επενδύσεις. Συνεπώς, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Εμείς, σαν αναπτυξιακός οργανισμός της Δυτικής Μακεδονίας, είμαστε κοντά στα επιμελητήρια και στην περιφέρεια, την οποία πρόσφατα μιλήσαμε, ιδρύσαμε το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Επενδύσεων και Εξωστρέφειας, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς κατά το μέτρο του δυνατού, όσον αφορά τα προγράμματα τα οποία διαχειριζόμαστε, κυρίως σαν ομάδα τοπικής δράσης, έχουμε τα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου, το γνωστό Leader από το 1992, να μιλήσουμε για το μέλλον. Έχει εγκριθεί ήδη πρόγραμμα για τις τρεις αναπτυξιακές εταιρείες της Δυτικής Μακεδονίας και επίσης για πρώτη φορά υπάρχει ένα πρόγραμμα αντίστοιχο για τα εσωτερικά ύδατα της Δυτικής Μακεδονίας με τη σύμπραξη των τριών αναπτυξιακών εταιρείων, των αναπτυξιακού οργανισμού της Δυτικής Μακεδονίας, της ΑΡΚΟ, της ΑΜΦΛΟ και της ΑΝΚΑΣ, όπου το επόμενο χρονικό διάστημα του 2005 θα τρέξουμε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη των παραλίμνιων περιοχών της Μακεδονίας. Αυτά και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιδηρόπουλο. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Παράσκο, εκπρόσωπο της ΓΕΟΤΕ. Καλησπέρα και από μένα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Δημητρίου Φλόρινα, αγαπητέ Σάβα, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Αξιότιμη κύριε Επίσημος Κεκλημένη, ως εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και οργανωτικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να υπογραμμίσω την πολύ μεγάλη αξία που έχει η σημερινή εκδήλωση και οι εκδηλώσεις που θα αποκτήσουν για τα 90 χρόνια του Επιμελητηρίου της Φλόρινας. Καταγόμενος και εγώ από τη Φλόρινα, όπως ο προλαλήσαντας, όπως και ο κ. Πρόεδρος, είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Φλόρινα, γιατί έχει μια ιδιαίτερη αξία, όχι μόνο για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, αλλά κυρίως για την τόνωση της οικονομίας σε μια περιοχή που δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά μας ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε ότι μας συνδέουν πάρα πολλά με τα
με τα επιμελητήρια, καθώς υπάρχουν πολλοί κοινοί άξονες αναφοράς. Ακούγοντας την εισήγηση στην αρχή και του Προέδρου του Επιμελητηρίου, θα ξεχώριζε κανείς συγκεκριμένες λέξεις που δίνουν αμέσως το στίγμα της σχέσης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου με τα επιμελητήρια. Λέξεις όπως τοπικά προϊόντα, όπως μεταποίηση, όπως απολυμπητοποίηση, όπως φυσικό περιβάλλον. Νομίζω ότι και μόνο από αυτά προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας σε ζητήματα του πρωτογενή τομέα και σε ζητήματα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει και έχει γόνιμο και εύκολο έδαφος συνεργασίας με τα επιμελητήρια σε όλους αυτούς τους τομείς. Από αυτή την άποψη θεωρώ ότι θα βρεθούμε δίπλα στο επιμελητήριο και θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο και την τοπική ανάπτυξη αλλά και γενικότερα την επιχειρηματικότητα. Πολλά και σημαντικά ζητήματα υπογραμμίστηκαν κατά τις εισηγήσεις των προηγούμενων ομιλητών. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμο ο Υπουργός να είναι σήμερα ανάμεσά μας. Δεν ξέρω αν αύριο ο Πετιακός Χαρακτήρας των εκδηλώσεων θα δώσει την ευκαιρία να γίνει αυτή η κουβέντα που γίνεται σήμερα και που ανοίγουν τόσο πολλά θέματα και κυρίως μπαίνουν ερωτήματα, δεν δίνονται απαντήσεις, αλλά τις απαντήσεις θα σκεφτεί να τις δώσει η πολιτεία από την πλευρά της. Εγώ θέλω να πω ότι από την πλευρά μας, σαν Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, και θα είμαι και εγώ δυσάρεστος όπως ο κ. Γεωργιάδης, αντιμετωπίζουμε τελευταία λεπτά τη κρίση. Η επιστημιστική κρίση είναι μια κρίση που αμυγώς αφορά και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπως είναι και η κρίση στην κτηνοτροφία που πρόκειται να ισχύει στο επόμενο διάστημα και προφανώς θα επηρεάσει τις επαγγελματικές ομάδες του πρωτογενή τομέα εξαιτίας της πανόλησης των μικρών εργαστικών που αυτή την ώρα μαστίζει τη χώρα μας, ξεκίνησε από τη Θεσσαλία, έχει φτάσει στην Κρήτη, έχει χτυπήσει σε πολλές περιοχές. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ και στην κλιματική κρίση με την έννοια των δασικών πυρκαγιών που αυτή την ώρα κατακαίουν τη χώρα ή αν θέλετε το προηγούμενο διάστημα, το διάστημα του καύσωνα, αλλά και από την προηγούμενη χρονιά σημειώσαμε ρεκόρ στις δασικές πυρκαγιές και μείωση και των επιφανειών των καλλιεργήσιμων και φυσικά αλλεπάλληλα χτυπήματα και στην πρωτογενή παραγωγή. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα κάνουν ακόμα, υπογραμμίζουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για συνεργασίες, την ανάγκη για σχεδιασμό, αλλά και την ανάγκη, και αυτό μας ακούει ο κ. Τσότσος, να δώσει η πολιτεία πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό που οι επίσημοι σύμβουλοι, δηλαδή τα επιμελητήρια, κάθε φορά υπογραμμίζουν. Θεσμική σύμβουλη τα επιμελητήρια, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί η αξία που έπρεπε από την ίδια την πολιτεία. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα γίνει. Εμείς με τα επιμελητήρια είμαστε μαζί, σαν και με το ελληνικό επιμελητήριο και για τα φορολογικά ζητήματα, είμαστε και για τα ζητήματα της αποκινητοποίησης που φύγουν από την περιοχή. Υπογραμμίζουμε όμως, και εδώ πρέπει να το προσέξουμε, ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει με θετικό πρόσημο για το περιβάλλον. Προσέξτε. Από τη μία μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά από την άλλη πρέπει να διαφυλάξουμε τα πολύτιμα οικοσυστήματα της περιοχής, γιατί έχουμε ιδιαίτερη αξία και για τον τουρισμό, στον οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος. Από τη μία μιλάμε για τις ΣΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά, από την άλλη εμείς λέμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την κύψη της παραγωγικότητας, που σημαίνει σημαντικά τοπικά προϊόντα, που σημαίνει παραγωγή, που σημαίνει πρωτογενής τομέας. Ως παράρτημα της δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητήριου έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα ανάλογες παρεμβάσεις και νομίζω ότι αξίζει να δώσετε και εσείς προσοχή. Θα κλείσω, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα ήταν όμως παράληψη να μην αναφερθώ τον εμπνευστή των σημερινών εκδηλώσεων αλλά και την κινητήρια δύναμη των τελευταίων χρόνων στο Επιμελητήριο της Φλόρινας, τον αγαπητό τον Σαββόλου Σαββαλίδη, τον πρόεδρο του Επιμελητήριου. Είχα την τιμή και τη χαρά ως πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών να συνεργαστώ μαζί του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα. Εκεί λοιπόν προέκυψαν εκτός από όλα όσα ξέρετε για τα χαρακτηριστικά του και 2-3 ακόμα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Η οξυδέρκεια είναι προφανής και την ξέρετε όλοι. Τα δύο όμως που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα ήταν η ανάγκη του για συμπράξεις και συνεργασίες και ο τρόπος με τον οποίο κατάφεραν τελικά να έχουν αυτές τις συνεργασίες και κυρίως η ευαισθησία του για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σε έναν φορέα όπως ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών καταλαβαίνετε ότι ήταν και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ και προσωπικά για τη συνεργασία. Εύχομαι και εκ μέρους του Προέδρου του Γενικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του κ. Γαρδικιώτη, καλή επιτυχία στις εργασίες και στις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Παράσκο. Το λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο φίλος μας ο Τάσος ο Κατροβόλης.
Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια σε όλα. Για άλλη μια φορά δείχνεις τη μεγάλη αξία της προσωπικότητάς σου και μας μάθησες εδώ πέρα. Και επειδή δεν θέλω να λέω πάρα πολλά, θέλω να πω επιθέμητος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων πρέπει σε όλα τα επιμελητήρια να στηριχθεί το θέμα της πιστοποίησης των οδηγών του ΚΛΑΡ που έχουν όλες τις επιχειρήσεις. Πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει λίγα συντόμως όλα τα επιμελητήρια να στηριχθούν και όχι από μόνο τους το καθένα. Ένα αυτό και θέλουμε και γρήγορη απάντηση, όχι να το βάλουμε στις καλένδες. Το Σεπτέμβριο που έχουμε Γενική Συνέλευση, αγαπητό Προεδρείο, θα θέλα απαντήσεις. Το δεύτερο είναι ότι δεν γνωρίζω φυσικά εδώ οι επενδύσεις για την αποκλιμοντοποίηση ποια είναι τα αντισταθμιστικά ωφέλη τα οποία κάποτε η ΔΕΗ σας έδινε διάφορα προγράμματα τα οποία γινόταν επενδυτικά δωρεάν 400-500.000 βγαίνανε και το νομίζω τα αυτά τα προγράμματα βοηθούσαν γενικότερα τις απομονωμένες περιοχές. Αυτό δεν το γνωρίζω και θα ήθελα κάποια στιγμή όποιος είναι ειδικός να με ενημερώσει. Το άλλο το γεγονός είναι και θα έρθω στο φίλο μου τον Γεωργιάδη, τον Στέφανο. Ναι, το κυριοσυρολόγιο είναι πάρα πολύ σημαντικό πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η λάσπη στον ελεύθερο επαγγελματία. Που όλοι εμείς οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουμε του φοροφυγά. Γνωρίζουμε ότι είναι από συγκεκριμένες συντεχνίες και δεν θα μπορούσα να μην το πω εφόσον είναι δημοσιευμένο, από δικηγόρους ιδιαίτερα. Έχω ιδιαίτερα μπροστά μου ένα άρθρο, αυτό έψαχνα προηγουμένως, το οποίο αξίζει εν ολίγης να το διαβάσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είχε τζίρο 1.300 και δίνουνε μόλις κάτω από 6.000 εισόδημα. 1.300.000 ευρώ τζίρο ετησίως και δίνουνε κάτω από 6.000 ευρώ. Και ζητάμε το τεκμαρτό εισόδημα από ποιους, τους υδραυλικούς, μηχανικούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Άρα λοιπόν εδώ εμείς η επιμελητριακή κοινότητα που δεν έχουμε ούτε δικηγόρους, ούτε γιατρούς, ούτε άλλες ακαδημίες επίτηδες που δεν είναι καταγραφή, θα πρέπει αυτό το πράγμα να το κυνηγήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εφόσον μας δίνει το δικαίωμα αυτό τα δημοσιεύματα αυτά, δεν κρυβόμαστε, χτυπάμε εκεί που πρέπει. Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μουγαλίδης, εκπρόσωπος του Δημητηρίου Κοζάνης. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι, συνάδελφοι από την επιμελητηριακή κοινότητα, καλώς ήρθατε στη Δυτική Μακεδονία. Αφού ευχαριστήσουμε τον πιο φιλόξενο Έλληνα πρόεδρο επιμελητηρίου, τον φίλο μας τον Σαπαλίδη τον Σάβα, να ευχηθούμε να δεχελιάσει το επιμελητήριό του, καθώς τα 90 χρόνια είναι ένα σημείο καμπής, όπως και να έχει στην ιστορία του επιμελητηρίου, που όντως είναι πολύ ζωηρό τα τελευταία χρόνια. Για όσους δεν έχουν έρθει πολλές φορές σε εργασίες αντίστοιχης συνέλευσης, να πούμε ότι εδώ είμαστε πολύ συνεπείς. Κάθε φορά, κύριε Καβαθά, κύριε Τσότσο, λέμε για το επίδομα ανεργίας και το τι αυτό μπορεί να στερήσει, πόσους ανθρώπινους πόρους μπορεί να στερήσει από την... Αντώνη, αυτό το επίδομα το παίρνει αυτό που υπενήθηκε ο καρποπόρος. Έτσι. Τι μπορεί να στερήσει αυτό από την επιχειρηματική κοινότητα και από την παραγωγική δυνατότητα της πατρίδας μας. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να δώσουμε στον κύριο Σκοτήρα μια απάντηση ποιοι θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις που θα ενισχύσουν οι θεσμοί, πρέπει όλοι να βάλουμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, το μυαλό μας να δουλέψει και να δούμε πώς θα φέρουμε τους ανθρώπους στο παραγωγικό δυναμικό πίσω, είτε με ειδικά κίνητρα για την μείωση του ασφαλιστικού κόστους, είτε με το να γίνει αντικίνητο το να παίρνει κάποιος
επίδομα ανεργίας. Γιατί δυστυχώς στη σημερινή εποχή ή ευτυχώς έφτασε να είναι επιλογή. Υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι, συνάνθρωποι μας που είναι ο μονόδρομος για αυτούς να αξιοποιήσουν αυτό το επίδομα για να επιβιώσουν. Αλλά δυστυχώς έφτασε για πολύ μεγάλη μερίδα των ανέργων να είναι επιλογή. Άρα, στόχος της επόμενης θητείας, της επόμενης σύνθεσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, νομίζω ότι πρέπει να είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση. Τώρα είναι προεκλογικός χρόνος, δεν είναι ώρα για διαπραγμάτευση. Καλή επιτυχία να πούμε και στους υποψηφίους. Αλλά σίγουρα πρέπει να κινηθούμε, εκπροσωπώντας εγώ ένα μικρό επιμελητήριο, το Επιμελητήριο Κοζάνης. Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή αμβλήναμε το πεδίο συζήτησης και είπαμε για το τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις για μας, βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία, ενώ παραδοσιακά υπήρχε γραμμή και ήταν διάσημη αυτή η γραμμή, σήμερα για να παραστεί κάποιος εδώ δεν μπορούσε να έρθει με τρένο. Γιατί εδώ και ένα χρόνο το τμήμα Έδεσα Φλόρινα σταματάει στην Έδεσα, στην πατρίδα του Ιωδάνη. Ο κύριος Τσάτσος και μετά έρχονται με λεωφορείο να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέχρι την Φλόρινα οι επιβάτες που έχουν παίρνει το δρομολόγιο από το Πλατή ή από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια δυνατότητα δεν έχουν οι συνάδελφοι επαγγελματίες που φιλοδοξούσαν με μία αντίστοιχη γραμμή να φέρουν τα εμπορεύματά τους ή να στείλουν από εδώ τα εμπορεύματά τους. Άρα όταν δούμε έναν Υπουργό Ανάπτυξης ή έναν Υπουργό Μεταφορών να δεσμεύεται ότι η γραμμή Πλατή, Έδεσα, Φλόρινα ή Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδας και Κοζάνη ότι θα ανοίξει, θα είναι λειτουργική για την μεταφορά εμπορευμάτων έτσι ώστε να μας αποδείξει η χή κυβέρνηση, η σημερινή ή η αυριανή, ότι φιλοδοξεί να ενισχύσει τη λειτουργία όσων επιχειρήσεων λέει ότι θέλει να δημιουργήσει. Τώρα μιλάμε για μια γραμμή που ήταν όλα τα χρόνια παραδοσιακά ήταν θεσμός. Και καινούργια γραμμή είναι, δεν είναι παλιά. Λοιπόν, είναι ένα χρόνο κλειστή αυτή η γραμμή και δυστυχώς είναι μια απόδειξη ότι όλα όσα ευαγγελίζονται αυτοί που σχεδιάζουν μπορεί να μην είναι ρεαλιστικά για αυτούς που επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε μια επένδυση στη Φλόρινα, την Τολεμαΐδα, την Κοζάνη. Καλή δύναμη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Στον Ιορδάνη εξοικείουν τα βέλη. Εγώ θέλω να του πω το εξής. Όσο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα μεγαλώνει, δυστυχώς η περιφέρεια θα ερημώνει. Αυτά τα 4,5 και 5 εκατομμύρια των Αθηνών, συν το 1,5 της Θεσσαλονίκης, έχουν ρημάξει την περιφέρεια. Εάν δεν υπάρξει πολιτική αποκέντρωσης για να αναπτυχθεί η περιφέρεια, ούτε το δημογραφικό θα λυθεί, ούτε η περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα αυτό που είπες, εάν πράγματι η περιφέρεια γενικότερα είχε τη δυνατότητα να κινηθεί, οι γραμμές θα λειτουργούσαν. Αυτή είναι η διαδικασία. Δυστυχώς, δεν έχουν σκοπό, ούτε έχουμε ακούσει από πολιτικούς τι θα γίνει με την εποχή. Και γιατί η Αθήνα, θες άκουα ένα πολιτικό που έλεγε, μα και γιατί η Αθήνα, βεβαίως θα καεί η Αθήνα. Πού έχει αναπτυχθεί η Αθήνα? Μέσα στα δάση έχει αναπτυχθεί. 4,5 εκατομμύρια είναι. Το ίδιο και η Θεσσαλονίκη. Έχει πνιγεί. Πόσες φορές μιλήσαμε από κέντρωση. Η Θεσσαλονίκη έχει 3 εκπαιδευτικά ιδρύματα, έτσι. Παμάκα, Αριστοτέλειο, το Διεθνές, συν τα ΤΕΙΣΥΝ. Σηκώσαμε φωνή και λέμε τα ΤΕΙΣΥΝ του που είναι σε αγροτική περιοχή. Γιατί δεν θα πρέπει να πάνε τη Ερία, η Μαθία, Πέλα, Κυλκής να αναπτυχθούν? Σήμερα η Φλόρινα δεν είχε τις σχολές αυτές, πού θα ήταν? Γενικότερα, γι' αυτό και κάποτε κατέθεσα πρόταση στην περιφέρεια η Πέλα, η Μαθία και η Κυρία να πάνε στη Δυτική Μακεδονία. Με ένα σκοπό, ότι εδώ και 5 ευρώ να πέσουν θα διανοηθούν ισόρροπα προς όλη την Ελλάδα. Εκεί δεν υπάρχει, η Θεσσαλονίκη τρώει όλους τους. 90-10 είναι, πρόεδρε, 90-10 είναι. Αυτή είναι η κατάσταση.
λύνουμε και τοπικά προβλήματα όλοι μαζί όμως. Πρέπει όλοι μαζί. Κοντά μας είναι και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, κ. Βαζάνης, ο οποίος το Σεπτέμβριο θα μας φιλοξενήσει στον όμορφο Βόλο, έτσι δεν είναι τέλειο. Ακριβώς. Το λόγο τώρα θα πάρει ο κύριος Δοντάς στην πρώτη του τοποθέτηση εκτός Αθηνών. Φίλε Ευρυπίδη, έχεις το λόγο. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σήμερα για την τέτοια που έχει 50 ετών και σε συγχαρώ και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι σε χαίζουμε από την Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΑ, που προσωπώ εδώ σήμερα στην εκδήλωσή σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας και σήμερα και αύριο και μακροημέρευση του Μιλτερίου με όλα αυτά που αναφέρετε, πραγματικά έχετε κάνει και οι δράσεις αυτές βοηθούν την περιοχή. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε όλους σας που μιλήσατε, ότι και ιδιαίτερα στον Γιώργο Τζοριτσότο, αλλά και στον Γιώργο Καβατάλα και σε όλους τους μιλήσατες, ότι όλα αυτά είναι αλήθειες. Πραγματικά μέρος αυτών να είχαν ακουστεί από την πολιτεία και να γινόντουσαν πραγματικότητα, η χώρα θα ήταν διαφορετική. Ούτε να διώχνουμε όλους αυτούς τους 500-600.000 Έλληνες που ήταν εκτός χώρας και δυστυχώς που έχει δύσκολα να επανέλθουν πίσω, διότι οι δυνατότητες να δημιουργήσουν και να γίνουν πραγματικά τα όνειρά τους πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν στη χώρα μας, αλλά εκεί που βρίσκονται θα γίνουν σίγουρα. Αυτό το κεφάλαιο που λέγεται άνθρωπος είναι αυτό το οποίο πραγματικά έπρεπε να ενισχύσουμε και να δώσουμε βάση, γιατί ο Έλληνας όπου και να πάει μεγαλουργεί. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην Ελλάδα δεν τα καταφέρει, γιατί κάποιοι δεν θέλουν αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας μπορεί και πρέπει εμείς να το αλλάξουμε, γιατί μην ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους, είναι δικιά μας η δύναμη να το κάνουμε. Το ΕΒΑ βρίσκεται εδώ δίπλα σας, παρόλο που είναι αυτό που λέμε η Αθήνα, το κέντρο και όλο βάλετε, αλλά όμως το ξέρετε πολύ καλά, βρίσκεται δίπλα σας. Ό,τι άλλο μπορούμε να συνεργαστούμε για να κάνουμε αυτό το δίκτυο και εδώ με την παρουσία, αλλά και με όλα τα χρόνια που, με τις τοποθετήσεις και το έμεις του συνδυνομίχαλου, αλλά και με τις άλλες παρουσίες και της κυρίας Εφρέμου, που σας είπα πάλι ότι έχει τις ευχές του για την σημερινή εκδήλωση. Και επίσης, δεν θέλω να παραλείψω για τα καλά λόγια και του Πρόεδρου, του κ. Αγνιάδη, αλλά και του Πρόεδρου κ. Καβαθάρη για μένα, που γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια. Ήδη πλέον έχω πάνω από 25 χρόνια στα κοινά και προσπαθώ με κάθε τρόπο, με τον δημόσιο λόγο, να εκφράσω αλήθειες, οι οποίες άλλες πιάνουν τόπο, άλλες δεν πιάνουν, γιατί πραγματικά αγαπάω τον τόπο μου, αγαπάω την Ελλάδα και θα ήθελα να προοδεύει στο σύνολό της. Η ευημερία του καθενός είναι η ευημερία και δικιά μου και δική όλων. Αν πιστεύουμε ότι η ευημερία μόνο μερικών θα φέρει την ευημερία όλων, θα έλεγα άπιστο όνειρο. Είναι αυτό που λέμε, άμα βλέπουμε του γείτονα το σπίτι να καίει, θα θίγει και το δικό μας. Δυστυχώς τα αφήσαμε και φτάσαμε τα πράγματα σε ένα σημείο που πολύ φοβάμαι, ενώ μας δόθηκε ευκαιρία από την κρίση του 2010 και μετά να αλλάξουν πολλά πράγματα που είχαν γίνει λάθη μέχρι τότε, δεν αλλάξαμε. Άρα φοβάμαι ότι θα τα ξαναζήσουν. Διότι δεν έχουν μάθει τα λάθη μας. Διότι αυτό το σημαντικό το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να διορθώνει είναι να μαθαίνει τα λάθη τουλάχιστον. Αν δεν μπορεί να μάθει με άλλο τρόπο. Αντιμέτωπα, σαν αισιόδοξο άνθρωπο και σαν ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει να ταινίσει το μέλλον με αισιοδοξία, διότι και εγώ έχω παιδιά και όλοι έχετε παιδιά και θα θέλαμε να ζήσουν καλύτερα αύριο, οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε, προκειμένου να
δουν μια καλύτερη μέρα και να τους δώσουν την ελπίδα αυτή που πρέπει. Συγχαρητήρια και πάλι, δεν θέλω να καλύψω άλλο το χρόνο σας, αλλά αισθάνεσαι κατά την ανάγκη ότι να εκφράσω και εγώ τις ευχές μου και να πω δύο λόγια μέσα στην καρδιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δοντά. Στο όνομα Δοντάς έχω αυξημένη ευαισθησία. Όχι μόνο στον επιχειρηματία Δοντά, αλλά και στον άνθρωπο Δοντά. Και όταν λέω ευαισθησία, από το Επιμελητήριο Βιωτίας ήταν η αφετηρία του για την πορεία του στον επιμελητηριακό θεσμό και τον ευχαριστούμε όχι μόνο για την επιχειρηματική του προσφορά στο τόπο μας, αλλά και για την κοινωνική του προσφορά. Πολύ σωστά είπες ότι ίσως εάν δεν προσέξουμε φίλε Ευρυπύρη, θα έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Κάποιος είχε πει ότι όλοι πρέπει να μάθουμε τη τέχνη της συνεργασίας. Αυτό μας λείπει και πιστεύω όλοι μαζί θα το προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο επιχειρηματικό αύριο. Πολλοί δεν με ξέρουν. Ναι. Έτσι, ακόμα ένα λεπτό λίγο από το χρόνο σας, συγγνώμη τώρα αυτό. Από μικρό παιδί είμαι σε δουλειά και οι δικές μου εμπειρίες είναι και στον αγροτικό τομέα, διότι έχω άμεση ενασχόληση στον αγροτικό τομέα, άρα ξέρω καλά τα προβλήματα των αγροτών, τη μεταποίηση, και αυτό την έζησα πάρα πολύ μέσα που λένε στο πετσί μου τι θα πει μεταποίηση, θα πει παράγω, δουλεύοντας 24 ώρες, 7 ημέρες, εξαγωγές, διότι την επιχείρηση η οποία υπηρέτησε και περιττώ είναι κατά 70% εξαγωγές και αυτό που υπόθηκε τις εξαγωγές. Δυστυχώς αυτό που έγινε προηγούμενη δεκαετία ήταν εξαγωγές ανάγκης. Το αφήνω αυτό για όποιον θέλω να το εξηγήσω. Έχω πει στο κομμάτι της ενέργειας και της παραγωγής ενέργειας αλλά και της διάθεσης αλλά και τι θα πει η κυκλική οικονομία. Άρα λίγος πολύ είναι έτσι, οι εμπειρίες και γνώσεις μου σε όλους τους τομείς και έτσι μπορώ να συμμετέχω και να βοηθάω όλο το επιχειρηματικό τομέα και τα λοιπά. Επειδή υπόθηκαν και υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις, έτσι θέλω να πω ότι γι' αυτό και καταλαβαίνω όλους και προσπαθώ να είμαι δίπλα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνο από το Επιμελητήριο Εύβοιας, πάντα παρόν. Μόνο θα σε παρακαλέσω και άρτη αφηθείς ένας έμπειρος ο κύριος Γιαμάς από την Πρέβεζα. Κύριε Γιαμά, λίγο δεξιά την κορίστρα. Με προσωπικά του έξοδα έπαιρνε πάντοτε. Ευχαριστώ και εγώ. Ναι. Αγαπητέ φίλε Σάβα Σαπαλίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σου εύχομαι χρόνια πολλά σε επιμελητήριο σου. Θα τα καθοστήσεις εσύ τα 100 χρόνια και να συζητήσω κι άλλοι μέχρι τα 1000. Άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον φίλο μου τον Ιωδάνη και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον Γιώργο τον Καβαθά και άλλους που πήραν τον λόγο και σε όλα συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι ότι αυτά που λέμε σήμερα εδώ και σε άλλες προηγούμενες συνελεύσεις θα τα ακούμε μεταξύ μας. Και στην επόμενη πάλι συνέντευξη θα ξαναπούμε περίπου πάλι τα ίδια. Δεν πρέπει να πάρει σάρκα και οστά αυτά που λέμε. Είμαστε οι σύμβουλοι της εκάστοτε κυβέρνησης. Εμείς συμβουλεύουμε η επιχειρηματική κοινότητα τι πρέπει να κάνει ο κάθε υπουργός και υπουργός. Θα πρέπει λοιπόν και μετά τις δικές σου τις προτάσεις, κύριε Αντιπρόεδρε, να κλειστούν ραντεβού ανάλογα με τα θέματα με τους αρμόδιους υπουργούς. Να πάμε και να σου πούμε, έχουμε αυτό το θέμα, έχουμε το άλλο το θέμα. Να μας δώσουν απαντήσεις και συγκεκριμένα απέφτει, ζήτησε και ο πρόεδρος του Βετεχνικού Τάσου Καπνοπολής, στη Διεθνή της Θεσσαλονίκης πρέπει να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συνεχίσουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εγώ θέλω να σας δώσω ένα πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και κάποιοι άλλοι το είπανε. Κάπως
Εμείς αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες δεν έχουν ένα προσωπικό. Εγώ έχω μια επιχείρηση στον χώρο του αυτοκινήτου, μεγάλο συγκρότημα, δεν μπορώ να πω τεχνίτες. Δηλαδή, εγώ έφτασα 73 χρονών και δουλεύω και τα αδέρφια μου και φτιάχνω τα παιδιά μου κάνουν την ίδια δουλειά. Αλλά τεχνίτες δεν έχω. Κάποτε είχα 40 άτομα και τώρα είμαι 6-7 άτομα. Η τεχνολογία του αυτοκίνητου έχει προχωρήσει. Δεν έχουμε αντιθεμόμενους τεχνίτες. Δεν έχουμε φανοποιούς. Δεν έχουμε υδραυλικούς. Δεν έχουμε ηλεκτρολόγους. Δεν έχουμε σταχυματιστικά. Δεν έχουμε σε κανένα τεχνικό επάγγελμα. Απάνω σε αυτό λοιπόν πρέπει να προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας να γίνουν κάποιες κινήσεις. Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν. Κάποτε εμείς φυτέψαμε σε κάποιες σχολές νυχτερινές και δραστηριότητα μέχρι σήμερα σε όλες τις επιχειρήσεις. Είτε βιοτεχνία, είτε βιομηχανία, είτε μικρές επιχειρήσεις, είτε μεγάλες. Οι σχολές του ΑΕΔ και τα ΤΕΛ, τα τεχνικά επαγγελματικά αλήθεια, από ό,τι φαίνεται δεν αποδίδουν. Διότι είναι ημερήσιες σχολές, οι νέοι πηγαίνουν στο σχολείο την ημέρα και το βράδυ στις καφετέρειες. Αν λοιπόν μόλις τελειώσει το γυμνάσιο, ο κάθε μαθημένος τεχνίτης που θέλει να ακολουθήσει τεχνικά επαγγέλματα και πρέπει να ακολουθήσει, δεν μπορεί να γίνει όλοι γιατροί και δικηγόροι και μηχανικοί, πηγαίνει λοιπόν σε μια επιχείρηση και εργάζεται και το απόγευμα ή το βράδυ πηγαίνει και κάνει την θεωρητική του εξάσκηση, σε 3 χρόνια αυτός είναι ένας έτοιμος άνθρωπος να παράγει στην επιχείρηση που βρίσκεται και να προσφέρει και στην πολιτεία. Ειδικά οι άντρες που πάνε και στο στρατό θα είναι έτοιμοι να αποδώσουν και στο στρατό. Θα μπορούν να πάρουν και από εκεί μια πιστοποίηση. Όταν γίνουν το στρατό θα είναι έτοιμοι επιχειρηματίες ή στην επιχείρηση που δουλεύουν να αποδώσουν. Αυτή λοιπόν την πρόταση εγώ τη ζητάω από τη δική τροπή να πάμε στο Υπουργείο. Αν συμφωνείτε, αν δεν συμφωνείτε, πέστε δεν συμφωνούμε, υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ προτείνω αυτό. Πρέπει οι σχολές ΟΕΔ και τα τεχνικά επαγγελματικά λύκια να εξελιχθούν, να αναβαθμιστούν και να έχουν ημερήσια εργασία οι μαθητευόμενοι και το απόγευμα ή το βράδυ στις σχολές. Είναι μια συνταγή η οποία τόσα χρόνια λειτουργήσε. Τώρα τι έτσι κάνουμε όλους τους νέους τεμπέληδες. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, έχουμε 90.000 περίπου επαγγελματίες οι οποίοι έχουν φτάσει στην ηλικία 75 ετών και δεν μπορούν να συντέξουν το τίτλο λόγω χρέους του τέμπη. Και το χρέος που ήρθε τα τελευταία χρόνια στην κρίση. Αυτοί δεν είναι στρατηγικοί επιπλέοντες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αδυναμία πληρωμής. Σήμερα βρήκα έναν εργατολόγο δικηγόρο και αυτός μου είναι 90.000 κόσμος. Είχα ένα ραντεβού με τον καινούργιο υφυπουργό, τον Κώστα τον Καρακούνη και του έκανα μία πρόταση. Βέβαια μου είπε, δώστε μου γραπτός. Του την είπα προφορικά, αλλά πρέπει να γίνει μία συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας ή με τον Υπουργό από την Κεντρική Επιτροπή Ελλάδος, να πάρει αυτός που προτείνει και δύο μέλη να πάμε να του πούμε, έχουμε αυτή την πρόταση. Ποια είναι η πρόταση. Αυτή χρωστάνε, ας πούμε, πάνω από 20.000 ευρώ. Έγινε μια διόρθωση από 20 στα 30, πέρασαν 8 μήνες για να αρχίσει να εφαρμόζεται. Και όποιος είχε κάνει αίτηση παλιότερα, πριν 20 μήνες, πριν 18 μήνες, η αίτηση αυτή πάει άχρηστη. Και αν του είχαν βγάλει μια προσελήψη τα 460 ευρώ, σήμερα θα ζητάνε πίσω. Και χάνει και το υπόλοιπο ποσό που δεν έπαιρνε. Έπαιρνε 1.000 ευρώ σύνταξη, του δίνει 360, 600 τα χάνει. Και θα επιστρέψει πίσω τα 360 με τόκους. Αυτοί λοιπόν οι επαγγελματίες οι οποίοι δουλέψαν 40, 45, 50 και 55 χρόνια λόγω αδυναμίας πληρωμής τα τελευταία χρόνια θα τον έχεις χρεωμένο μέχρι να πεθάνει. Δεν πρέπει να δοθεί λύση. Ο Υπουργός Εργασίας που του το είπα το είδε θετικά. Λέει να το συζητήσουμε, αλλά να πάω μόνο εγώ. Πρέπει να πάμε εμείς η επιχειρηματική κοινότητα, η Διοικητική Επιτροπή της Σχετικής Ένωσης με κάποιους επιμελητηριακούς, να το κλείσουμε ραντεβού και να πάμε μία-μία πρόεδρος να μιλήσουμε, να τη συζητήσουμε. Και από τις προτάσεις, από τις απαντήσεις που θα μας δώσει και είναι θετικές, να τις κοινοποιήσουμε σε όταν ελμάσαμε. Τρίτο, τελευταίο. Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Τι θα γίνει με όλους αυτούς που χρωστάνε που είναι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Είχαμε μία επιτροπή του Εθνικού Νόμου, η οποία κατέθεσε προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές φτάσανε μέχρι και ΕΕ και μείναν μέχρι εκεί. Δεν πήγαμε σε κανέναν υπουργό, δεν πήγαμε να του προτείνουμε λύσεις οι οποίες, προσέξτε,
δεν είναι εναντίον της κυβέρνησης, είναι θετικές, γιατί οι λύσεις θα βοηθήσουν. Τον δανειολήπτη, τις θέσεις εργασίας δεν θα χαθούν, δεν θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, δεν θα χαθούν, θα μπορέσει να εισπράττει το δημόσιο, ναι μεν μικρότερες δόσεις από πολύ περισσότερους, τελικά στα ταμεία θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, διότι για τις τράπεζες, θα ανοίξουν οι δεσμευμένοι λογαριασμοί, να γίνει το χρήμα μέσω τραπεζών και όχι μαύρο χρήμα, και δεν θα έχει και την επιχειρηματική κοινότητα, δεν θα είναι απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή, όλοι λίγο πολύ θα είναι ικανοποιημένοι. Είναι κάποιες προτάσεις, οποίες να τις συζητήσουμε, να δούμε τι θα πούνε και τα αρμόδια υπουργεία. Συμφωνούν, διαφωνούν, μπορούν να βρούμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι να γίνει. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να φτάσει. Είχαμε λοιπόν πρόεδρο στην Επιτροπή του Τεχνικού Νόμου, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού, τον Πάπο Τραβάνη. Ο άνθρωπος αυτός θα αποχωρήσει. Κάναμε μια σύντηση με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης, τον κύριο Μασούκη, είχαμε συμφωνήσει να πάρει τη θέση του κύριος Καπνοπόλης, ο Τάσος. Έχουν περάσει κάποιοι μήνες. Δεν έχει γίνει τίποτα. Κύριε Αρνιάδη, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να λειτουργήσει αυτή η επιτροπή που αυτή τη στιγμή, αν σας διαβάσω, γίνεται πρόσφατα 10 services, εταιρείες αρχίζαν, έλαβαν νέα άδεια λειτουργίας από Τράπεζα Ελλάδος και ζητούν από την κυβέρνηση να περιορίσει τα δικαιώματα των δανειοληπτών στα δικαστήρια. Δηλαδή μεγαλύτερο τσουνάμι πληστηριασμό. Εμείς που εκπροσωπούμε τους επιχειρηματίες δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Να προτείνουμε και να μας πούμε. Κύριε Κωνσταντίνο, έχουν γίνει όλα και η ΓΕΣΕΒΕ και η Κεντρική Ένωση. Αναφέρθηκε σε όλα και είπε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις ουσιαστικές. Άλλο αν η πολιτεία δεν ακούει οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουν μείνει χωρίς να προωθούν οι παρεμβάσεις αυτές. Έχουν γραφτεί αυτά. Δηλαδή, έχουν γραφτεί κάπου. Άμα δεν έχουν γραφτεί, εγώ δεν το ξέρω. Ένα λεπτό. Το γνωρίζει κανείς. Γνωρίζει κανείς ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις. Ένα λεπτό. Λοιπόν, έχουν γίνει και στο λέει η Διοικητική Επιτροπή στο λεπτό. Άρα λοιπόν, έξω από όλα αυτά, να ξέρουμε τι έχει γίνει και πώς ανταποκρίνεται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σας εγώ προγνώσα να τα στείλετε γράφω, στείλτε και σε εμάς. Ναι, να τα στείλω. Αλλά καλύτερα είναι να πάμε στον Υπουργό, δύο από την Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης και ένας που έχει την πρόταση, να τη συζητήσουμε και από εκεί να δημοσιοποιήσουμε κέρδος τι αποφάσεις πήραμε, τι είπε ο Υπουργός. Αφού θέλει πληροφορίες και προτάσεις, γιατί αυτό ήταν όλοι. Προτάσεις, φέρατε με προτάσεις. Ωραία, τις πάμε τις προτάσεις. Να τις πάμε τις προτάσεις. Να ζει μεταξύ μας, εγώ νομίζω δεν έχει νόημα. Κύριε Κωνσταντίνο, άλλο τίποτα. Τις πάμε όλα. Πρέπει να πιέσουμε την πρέση. Σας αγκαλιάσαμε κύριε Κωνσταντίνου μέσα στην επιμηθριακή κοινότητα και συνεργάζεται με όλους παρά ορισμένες αντιρρήσεις δικών μας. Όλοι μαζί πάμε. Μην ρίχνετε ευθύνες γιατί δεν μπήκε ο κύριος Καπνοπούλης. Δεν θα μας πείτε εσείς αν θα βάλουμε ή δεν θα βάλουμε. Βάλτε το καφέ. Ο κύριος Καπνοπούλης όχι μόνο μπαίνει, παραμπαίνει. Εγώ. Παναγιώτη, άκουσε με. Κάποιοι άλλοι λοιπόν, όπως είπα, οι σέρπισες πηγαίνουν στην πολιτεία. Πετυχαίνουν πράγματα. Όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εγώ προτάσεις κάνω. Καλό πρόεδρο το σήμερα ή κακό πρόεδρο. Και τις δεχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ που μου είστε δίπλα για να μπορώ. Ευχαριστώ. Όλοι σε προτείναμε. Το λόγο έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Αποστολόπουλος, ακολουθεί ο κύριος Παπακαραλάμπους και κλείνει ο κύριος Σουτσόπουλος. Βασίλη, μισό λεπτό λίγο. Θα ήθελα στο προηγούμενο θέμα μια παρατησή μας, πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι το περιβάλλον για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο μίλησε ο αγαπητός φίλος ο κ. Κωνσταντίνου και ξέρει και ο κ. Καπνοπόλης, είναι συνεχώς μεταβαλλον. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει με παρεμβάσεις από αυτούς που εμπλέκουμε. Άρα θα πρέπει να έχουμε και εμείς μια διαρκή παρακολούθηση. Η Κεντρική Ένωση έκανε πολλά πράγματα, αυτά που έπρεπε να κάνει και κάνει. Νομίζω ότι το βασικότερο κομμάτι είναι μια συνεχής παρακολούθηση αυτών των δεδομένων. Δεν είναι ένα πράγμα στατικό αυτό. Αυτό είναι άκρως δυναμικό. Και οι παρεμβάσεις από τους services είναι καθημερινές.
Βεβαίως δεν σημαίνει, αγαπητέ Δημήτρη, ότι επειδή το είπαν οι services θα το υιοθετήσει η κυβέρνηση να στερήσει τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών στα δικαστήρια. Αυτό είναι μια απέτηση των services. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, να απαιτούμε ακριβώς το ανάποδο. Να απαιτούμε μια δίκαια κατάσταση που να διασφαλίζει ουσιαστικά και τους μένει και τους δε. Δεν εννοώ τους services, ενώ τους συνεπείς και τους Κύριε Αποστόλου, πολύ σύντομα για να αποκατασταθούν λίγο κάποια πράγματα. Η αλήθεια. Κεντρική Ένωση, τώρα απευθύνομαι στον κύριο Κωνσταντίνο, αλλά και στους υπουργούς. Ενδεχομένως ακούσαμε κάποιες κουβέντες κτλ. Κεντρική Ένωση κάνει διαρκή υπομειώτα. Προφανώς δεν ενημερώνεστε προφανώς από το κομιτήριό σας. Κάνει διαρκή. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι κομιτηριακοί στην αίθουσα αυτή. Κυριοποιούνται στα κομιτήρια, στο 98% των περιπτώσεων. Έτσι. Πολλά από αυτά, από τις προτάσεις της ΚΕΕ, έχουν γίνει αποδεκτές. Να αναφερθώ μόνο σε δύο παραδείγματα. Αδειοδοτήσεις, πώς το λένε, χρήσης γης, επιχειρηματικά πάρκα. Τα τελευταία 15 χρόνια, 50 νομοθετήματα εκδηλήθηκαν από τις κοινωνικά διαδοτικές κυβερνήσεις που αποτελούσαν προτάσεις της κεντρικής ενδοσιοποιητήριων. Ένα παράδειγμα. Επίσης, πολύ σωστά είπατε για την διάγνωση των αγώνων στην αγορά εργασίας. Η κεντρική ενδοσιοποιητήριων σε συνεργασία μετά από τις ενώσεις με τον τέλος Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Σκρέκα, την οποία υιοθέτησε και συνεχίζει την προσπάθεια αυτή ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο νέος υπουργός Ανάπτυξης, διεξήγαγε μία έρευνα που κατέληξε σε μελέτη για τη διάγνωση των αγώνων στην αγορά εργασίας. Με την εταιρεία Παλμός Ανάλυσης, θα την γνωρίζετε, που κάνει δημοσκοπήσεις, σε ένα δείγμα 5.500. Προσέξτε, σε ένα δείγμα 5.500. Πιάσαμε τα βάρη. Το μεγαλύτερο δυνατό, με ταχύτητες διαδικασίες, γιατί έτσι μας το ζήτησε τότε ο υπουργός, ο κ. Κρέκας, έγινε αυτή η μελέτη, τι κατέληξε, 270.000 θέσεις. Και μέσα. Που ζητούν επιχειρήσεις, ορθώς το αναφέρατε. Και όταν κάναμε λοιπόν τις συνεδριάσεις, κύριε Αντιπρόεδρε, στην Κρήτη, τι μας υπόθηκε στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, ότι έχουν 60.000 κοινές θέσεις στον τουρισμό και 40.000 στον πρωτογενή τομέα. Και έχουμε 270.000, αυτό το λέει η κυβέρνηση, το λέει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι λένε, ότι η ενεργεία είναι στο 10% και έχουμε λήψη σε εργατικά χέρια και σε εξειδικευμένες, πώς το λένε, θέσεις. Είναι εδώ και ο πρόεδρος του Πολιτικού Επιτελείου, τον βεβαιώνει. Λοιπόν, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και βεβαίως αυτή η μελέτη υπευλήθη στον κύριο Θεοδωρικάκο. Μιλάμε, έχει ανέβει στο site και μπορείτε να τη δείτε. Εκατοντάδες σελίδες με πολύ χρήσιμα στοιχεία. Συνεχίζεται, θα επεκταθεί και σε πολύ αναλυτικά, θα γίνει πιο αναλυτική και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο περιφερειακού ισανότητος πια. Και θα έχουμε ένα στοιχείο με το οποίο μπορούμε να κατευθύνουμε και την εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό. Αγγίζει και το Υπουργείο Παιδείας, είπατε. Σχολές, ΕΠΑΛ, αυτό δεν είναι σημαντικό. Το έκαμε και την Ένωση, σας ευχαριστώ. Όλα είναι, εκεί μέσα στη μελέτη είναι και η σύζευξη εκπαίδευση και επιχειρηματικότητας και ειδικά στην παραγωγή που μας λείπουν πολλά εργατικά κέντρα. Κύριε Παπαχαραλάμπου, σας το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που είμαστε στη Φλόρινα, που σημαίνει ότι αγαπάμε τη Φλόρινα, στηρίζουμε την ακριτικότητά της, χαιρόμαστε να ερχόμαστε και να βλέπουμε να προοδεύει. Ήταν αυτό πέρυσι από μαθητή σε μια κατασκήνωση του κειμενάρχη που είχε του κ. Κατιώτη και εγώ την πρόοδο που είναι μεγάλη και για όλη τη χώρα. Από πέρυσι μέχρι φέτος ήρθα μισή ώρα νωρίτερα από τη Γιώργια στη Φλόρινα, γιατί έχει γίνει έτσι μέχρι στα 5. Το πρόγραμμα ξανά είμαστε εδώ πέρα, που είναι μάλλον ακόμα νωρίτερα. Η χώρα προοδεύει σε προσβασιμότητα. Ο κόσμος όμως αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και οι περιοχές όπως και η Φλόρινα και άλλες αγροτικές περιοχές ζητούν τον ρόλο τους στη νέα εποχή. Αυτό θα είναι καθοριστική θέση τους, θα είναι καθοριστικές οι επιχειρήσεις. Άρα μεθαύριο θα λέμε, πες μας ποιες επιχειρήσεις έχεις στη Φλόρινα, να σου πω ποιος είσαι. Ποιες επιχειρήσεις έχεις στη Λάρισα,
στην Ημαθία και αλλού. Είναι λοιπόν καθοριστικός ο ρόλος των επιχειρήσεων. Θα χαρούμε σαν φορείς πληκτηριακοί να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την αλλαγή και να βοηθήσουμε τους τόπους μας να πάνε μπροστά, να είστε καλά στα επόμενα και στα επόμενα για τα 100 χρόνια και να προσπαθείτε να βοηθάτε τον τόπο σας να προοδεύει. Το ήθελα να πω. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραπαλάδος. Εγώ έχει ο κύριος Τσότσος. Ήταν και άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν, αλλά σε επόμενη χρόνο και κόπωση να τελειώσουμε εδώ και βάσει του προγράμματος ένα πρόγραμμα φιλοξενίας από το Οικοδεσπότη. Μας αναγκάζει να κόψουν, αλλά έχουμε και την αυριανή, η οποία θα συνεχίσουμε, γιατί πιστεύω θα βγούμε όλοι ωφέλιμοι από την και τη διευρυμένη διοικητική της Κεντρικής Ένωσης, αλλά και τον εορτασμό των 90 χρόνων. Φίλε Γουρδάνη, κλείνεις. Εγώ θα έλεγα κλείνοντας ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή ημερίδα, θα την χαρακτήριζα εγώ, με θέσεις ουσίας, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα από τον κύριο Σαφαλίδη. Πιστεύω ότι και οι προύποντες εδώ γνωρίζουν αυτά, συμβάλλουν στην επίλυσή τους, αλλά και οι υπόλοιπες προτάσεις που ακούστηκαν από όλους όσους μιλήσανε, ήταν ουσιαστικές. Σημαίνει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος έχει προτάσεις ουσίας για να βοηθήσει και την ίδια την πολιτεία. Θα έλεγα στον κύριο Κωνσταντίνο ότι για την επαγγελματική κατάρτιση, αυτό ζητάμε κατ' ουσίαν για να υπάρχουν σε όλους τους κλάδους, ας πούμε, ήδη γίνεται μεγάλη προσπάθεια προς την κατεύθυνση. Θέλω να πιστέψουμε ότι η κύρια η πολιτεία είναι προς την θέση αυτή. Άρα μια κοινή συνεργασία θα δώσει την λύση αυτή. Παρεμβάσει τη σχετική ένωση ουσιαστικέ, όχι μόνο την κέντρο. Και τη ΕΣΕΕ και τη ΓΕΣΕΕ, όλοι μας είμαστε στην κοινή προσπάθεια. Όσο για τον κύριο Δοντά, χάρηκα ειλικρινά που σας μπόρεσα σήμερα, θα πω το εξής: δεν έχουμε τίποτα με την Αθήνα ούτε με τη Θεσσαλονίκη. Εμείς οι προτάσεις που καταθέτουμε είναι να αποκεντρωθούν για να γίνουν πιο ανθρώπινες. Σήμερα, αν πάτε στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε. Σας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε οι πρόεδροι της Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρική συνεδριάσανε στο επαγγελματικό Θεσσαλονίκη. Η Καστοριά και η Πέλα πήγανε πιο νωρίς στη σύσκεψή μας από ότι ο πρόεδρος του επαγγελματικού που ήταν από το μόνος. Δεν μπορούν να κινηθούν, έχουν πληγή. Ας το καταλάβουν, να προσπαθήσουν και αυτή την αποκέντρωση. Θα γίνουν πιο ανθρώπινες οι πόλεις. Η προσπάθεια όλων μας είναι για καλύτερη ζωή, για καλύτερη ανθρώπινη ζωή. Εγώ σας ευχαριστώ όλους, να ευχηθούμε ολόψυχα στο εκμετήριο της Φλόρινας, αυτό το παραγωγικό εκμετήριο, να έχει μακροημέρευση για πολλά χρόνια και θα συμφωνήσω με τον κύριο Μουτρούν. Καβακά, εμείς θα είμαστε εδώ. Και σε όσα έχουμε τέλειο. Να σας κάνω σε όλα.